Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένο, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Και τώρα οι δυο μας. Πουλάκι μου, χρόνια και ζαμάνια. Όχι, Καζαμπάκα σε λέμε. Τι κάνετε κύριε Καζαμπάκα, πώς είστε? Έχετε καλά την υγεία σας, προσέχετε, σας προσέχουν όλοι, όλα πάνε καλά. Με τον ημάμι εκεί κάνετε δουλειές, business, με φούντες. Ετοιμάζεστε να πανηγυρίσετε για την ομάδα της καρδιάς σας το παιχνίδι της Κυριακής? Ετοιμάζεστε, μάλιστα. Ο Ιντζογκούντα απέναντί μου, όπως καταλάβατε, Θανάσης Καζαμπάκας. Με Γιάννη Λελίδη, η κυρία Λελαγουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, της Κακομοίρας ακούτε εδώ σε 95,5 των FM με τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτοπουλέσκου. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, εσείς τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα λεπτό, φυσικά με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην ξεχνάτε ότι στους αδερφούς Κωνσταντινίδη υπάρχει και μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών, όπου μπορεί να μπει στο www.listopart.gr και να διαλέξεις το ανταλλακτικό της δικής σου αρεσκίας. 9.55 εκείνο το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, ειδικότερα αφού δεν μπορείτε να στείλετε μήνυμα στα υπόλοιπα, και μην ξεχνάτε ότι κοντά μας είναι η Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη στην Βόρεια Ελλάδα, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία σοκάρει με τις προσφορές της, μία ακόμη, καθώς αν δεν έχετε επισκεφθεί το συνεργείο της Εσκιάδης Μπαλοδήμος, νομίζω ότι δεν ξέρετε τι θα πει συνεργείο, πραγματικά είναι απίστευτο, ασύλλητο, μοναδικό, όπως μοναδικά είναι και όλα όσα χρησιμοποιούν, από όλα τα αξεσουάρ μέχρι και τα λάδια τα οποία είναι τα καλύτερα της αγοράς για τα αυτοκίνητα, για όλα, πόσο μάλλον για αυτή την προσφορά που γίνεται για αυτή την εβδομάδα για τους φίλους οδηγούς ταξί οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα με κινητήρα φυσικού αερίου. Σέρβις αυτοκινήτου με το πλέον επώνυμο λάδι το οποίο υπάρχει στην αγορά, τα καλύτερα προϊόντα για το σέρβις, με 70 ευρώ τελική τιμή και το ΦΠΑ και εκτός των άλλων και ένα κουπόνι για να φουλάρετε φυσικό αέριο 10 ευρώ από την Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή στο 2310-596-676 για να κλείσει τα ραντεβού.
Αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, 24 του Φλεβάρη, μην χάσετε τη Μέτροσπορτ, καθώς θα κυκλοφορήσει με δύο εφημερίδες. Η μία θα αφορά τα ρεπορτάζ των ομάδων και η άλλη το στοίχημα. Αλλά εκτός των άλλων θα υπάρχει και μία σούπερ προσφορά, καθώς θα υπάρχουν 50 δωρεάν εισιτήρια για να σας βάλουν στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τα υπόλοιπα έχουν εξαντληθεί. Παίρνετε τη Μέτροσπορτ και δεν ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός που θα κερδίσετε και ένα εισιτήριο για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την Κυριακή στις 7.30. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω για όλους σας οι οποίοι νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος το οποίο έχετε εάν επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Volterra. Στη Volterra τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και οι δούμερικοι λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωση με διαφορετική χρέωση. Δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγίου και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέου με ρήτρες πρόορης αποδέσμευσης. Από τώρα συνυπολογίστε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Volterra και καταλαβαίνετε πως εκτός από το οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε τώρα στο volterra.gr ή καλέστε 213-083-3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Τι έγινε από το Πλέσκου, ακούσαμε Λουτσέσκου. Δεν άκουσε το Λουτσέσκου. Λοιπόν, ακούσαμε διάφορα πριν, εντάξει, δεν άκουσες. Τι άκουσε το Λουτσέσκου, ρε φίλε. Αυτές οι συνεντεύξεις τύπου είναι, πώς το λέμε, είναι υποχρέωση, ας πούμε. Δεν βγάζει τίποτα. Okay. Ναι. Λοιπόν, είσαι ο άνθρωπος ο οποίος σου δίνεται η ευκαιρία να κατεβάσεις και τη μία ομάδα και την άλλη. Δηλαδή, θέλω στην αρχή να μπει στο μυαλό του προπονητή του ΠΑΟΚ και μετά του Ολυμπιακού για τον ιδανικό τρόπο που θα μπορούσε να κατέβει στο παιχνίδι και να πάρει ή το ένα αποτέλεσμα ή το άλλο. Θες να ξεκινήσουμε με τον Λουτσέσκου ή με τον. Παίζει ο Πέλκας. Από ό,τι ξέρω παίζει. Από ό,τι ξέρει παίζει. Ναι. Από πού το έμαθες ότι παίζει. Από ό,τι ξέρω παίζει. Πότε το έμαθες. Δεν είπαν ότι δεν παίζει. Παίζει ή δεν παίζει. Ξέρω ότι παίζει. Πώς παίζει. Τι είναι που παίζει. Με τη μάσκα και με ένεση. Με μάσκα και με ένεση θα παίξει. Ναι. Δύσκολο δηλαδή είναι. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Είσαι ο Λουτσέσκου. Ναι. Ο ιδανικότερος τρόπος για να κατεβάσεις την ομάδα και να κερδίσει, ποιος είναι. Ποιος είναι ο ιδανικότερος τρόπος, ποιος είναι. Λοιπόν, είναι να μην πω από την αρχή με φουλ ρυθμούς, γιατί μπορεί να μην το κάτσω στο 20 λεπτό το γκολ. Να μην σου βγει. Να μην μου βγει. Και την βιολογική διαχείριση θα την φουλάρω στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί είμαι πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή. Δεν θα το πάω στο συνέστημα, θα η το πάω στη λογική. Η κατασκοπία σου λέει ότι ο Ολυμπιακός από ένα λεπτό και πιτα... καταραίει. Η κατασκοπία μου λέει ότι ο Ολυμπιακός όσο περνάει η ώρα δεν είναι στα καλά του. Ναι. Και ότι όσο περνάει ο χρόνος εις βάρος του. Ναι. Θα μου πεις άμα βάλει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ στην αρχή, μετά μπορεί να τον διαλύσει, να το βάλει τέσσερα. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά βάει... δεν θα. Εάν του Γερικόκηνα δεν ξέρουμε τώρα, χαρτιά δεν ρίχνουμε τώρα. Αν... λέω εγώ θα ξεκινούσα πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν θα ανέβαζα δηλαδή, άιντε ανέβα Μάτος, άιντε ανέβα, ξέρω εγώ. Μην παρασυρθείτε από τον ενθουσιασμό του κόσμου, ναι, και της εξέδρας. Θα πάω σε ένα παιχνίδι το οποίο θα το πάω με τη λογική και όχι με το συνέστημα. Ένα είναι αυτό. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα διαχειριστώ βιολογικά την ομάδα μου. Όχι να φουλάρω, ξέρω εγώ, 20 λεπτά, 30 και μετά, άμα το κάτσω εντάξει, αλλά άμα δεν το κάτσω, να είμαι κι εγώ κουρασμένο στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία. Ένα πράγμα που θα πρόσεχα πάρα πολύ είναι ότι ο Ολυμπιακός. Μπορεί να θα στάσω εγώ. Ναι, ένα πράγμα που θα πρόσεχα. Τι φοβάσαι περισσότερο από τον. Τον αέρα. Τον αέρα. Ναι. Δηλαδή. Δηλαδή η ομάδα μου. Τα στημένα του. Ναι, ο αέρας γενικότερα, στον αέρα. Ναι. Έχει ψηλού center back. Ναι. Ψηλά. Έχει. Αν παίξει ο Ρωμάο, ψηλά καλό και το Ρωμάο. Mm-hmm. Αν παίξει ο Ζιλέτ, είναι πάνω από ένα 85 ο Ζιλέτ. Mm-hmm. Αν παίξει ο Ταξίδη, είναι πολύ καλό ψηλά. Εντάξει, ο Ανσαριφάρτη είναι καλός ψηλά. Γενικά έχει έναν άξονα ο οποίος εγώ ας πούμε, αν εξαιρέσω τον Βαρέλα, ο οποίος ψηλά είναι πολύ καλός. Έχω έναν center back, τον Κρέσπο, ο οποίος αν πηδήξω εγώ 10 φορές θα του πάρω 4 κεφαλιές 50 χρονών. Δεν έχει ψηλά ανύπαρκτος ο Κρέσπο. Ναι. Είναι πολύ κοντός ο Βιερίνια για ψηλά. Εντάξει, και η χαφ μου στο κέντρο
έχουν πρόβλημα σκεφτή στον αέρα εκτός από το Σάκοφ. Τι άρα, σκέφτεστε, άρα, κύριε. Μισό λεπτό, το κάνουμε σωστά. Άσε ρε κόκκινε, άσε. Τι σκέφτεσαι, λέει, πώς θα το. Πρέπει να παίξει ο Σάκοφ οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να ξεκινήσει. Δυστυχώς. Ένας δεν φτάνει να. Μαζί με ποιον. Επειδή ο Σάκοφ, επειδή ο Σάκοφ είναι σκατοδοχείο και επειδή ο Κάτσε φερθήκα ρατσιστικά, βλέπεις τι παιχνίδι έκανε μέσα στη Λάρισα ο Κάτσε, δυστυχώς το εξάρι του ΠΑΟΚ είναι εξορία, θα έπαιζα με δύο οχτάρια. Με δύο οχτάρια. Θα έπαιζα με δύο οχτάρια. Σάκοφ και. Σάκοφ και Μαωρίσιο. Θα έπαιζα με δύο οχτάρια και θα τους έλεγα. Παίκτες οι οποίοι στον αέρα είναι καλοί, αλλά νομίζω. Όχι, ο Μαωρίσιο δεν είναι καλός στον αέρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο Μαωρίσιο έχει πολύ καλό σουτ και είναι καλό. Ναι, άσε τώρα τον αέρα τώρα που έχει ο Μαωρίσιο τον αέρα. Έχει σωματοδομή καλή πάντως. Ρε κόκκινε, τι σωματοδομή καλή έχει, δηλαδή τον είδε γυμνό να πούμε. Τι κάνει, τζακούζι κάνα. Δεν είναι κοντό, δεν είναι κοντό. Δηλαδή, αν πηδήξει με τον ταξί θα τον πάρει, α πούμε. Αν πηδήξει με τον Ρωμάο θα τον πάρει, αυτό έλεγε. Θα τον πάρει τον Ρωμάο. Ε, ναι. Δεν αφήνει τα κλειδιά εδώ να πα καμιά βόλτα εκεί στο βουνό να πα να πιει κανένα καφέ. Ε, από τα αυτοκίνητα πα κανένα περίπατο να πούμε. Τι ερωτήσει με κάνει, εσύ απαντά για μένα τώρα. Απάντησε για. Αν πηδήξει δηλαδή ο Μαωρίτσιο με τον Ρωμάο θα κερδίσει ο Μαωρίτσιο. Τώρα παράτατο, δεν θυμώνω. Γιατί δηλαδή εγώ μαζί σου τι πρέπει να κάνω. Τι μαζί μου. Που βγαίνει στον κόσμο και δεν λε ότι η ΑΚ θα είναι full over και σου λέω εσύ. Τι είπα, ότι δεν... θα παίξει φούλα από την αρχή, σου είπα. Ναι, και σου λέω, δεν... εκεί. Σου λέω, έπαιξε. Είναι... Βρε, έπαιξε φούλα από την αρχή, σου λέω. Πες ό,τι θες μόνο. Ωχ, καημένε. Παραδέξω το λάθος μια φορά. Όχι, δεν είναι λάθος. Είναι λάθος. Είναι όσα βάλω και όσα φάω. Σου λέω. Έτσι πήγε. Βέβαια, σου λέω. Οι άλλοι καθίσαν πίσω και πέναν στην κόντρα. Σου λέω. Σου λέω, η Άκη θα ξεκινήσει φούλα από την αρχή. Σου λέω. Τι θες ρε κόκκινα σου πω. Πρέπει να παίξει ο Σάκοφ στα χαφ. Ωραία. Επειδή ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα δεφορμαρίσματος στα εξτρέμ του. Mm-hmm. Στα εξτρέμ του. Δηλαδή όταν λες πρόβλημα δεφορμαρίσματος. Γιατί ο Μακ δεν είναι στα επίπεδα που πρέπει. Ναι. Ο Μακ έκανε δύο σέντρες που μπήκαν τα κόλτα την προηγούμενη εβδομάδα. Και εγώ άμα βγω έξω δεξιά κάνω μια σέντρα μπορεί να πηδήξω άλλο να βάλω. Οφείλω να το πω. Και εγώ οφείλω να σου πω αυτό που σου λέω. Δεν είναι στα επίπεδα τα οποία είναι η υπόλοιπη ομάδα, η εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ο Τζάλμα είναι τραυματίας, δεν έκανε προπονήσεις, μπορεί να μην είναι στα επίπεδα και αυτός. Και ο Λιμιός είναι αιώνιο ταλέντο. Γι' αυτό το λόγο η μετριότητα αυτών πρέπει να καλυφθεί. Καλύπτεται από τους πλάγιους μπακ. Εδώ λοιπόν γίνεται το εξής. Επειδή θα φουλάρουν οι πλάγιοι μπακ του ΠΑΟΚ. Και ο Γερίνια και ο Μάτος. Ναι. Εδώ θα πρέπει να δούμε ο ένας ο Εκστρέμ και ο Μπίσεσβαρ πώς θα μπουν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αλλά το πρόβλημα είναι όταν χαθεί η μπάλα. Και εδώ πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ τη διάταξη, έτσι ώστε να μην ανεβάζει και τους δύο μπακ ψηλά, που σημαίνει διαχειρίζομαι κάπως πιο συντηρητικά αυτό το μάτς από ότι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Γιατί αν ο Ολυμπιακός βγει στην κόντρα, έχει παίκτες που μπορεί να σε χτυπήσουν στην αντεπίθεση. Πέρα από τον Ανσαριφάρ. Ναι. Ο Μαρίν είναι ένας παίκτης. Ναι. Και το Μάρι. Ναι. Τι είναι αυτό το οποίο φοβάσαι από τον Ολυμπιακό? Μπορεί να παίξει. Πιστεύεις ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή? Εγώ σε αυτό το μάτς, αν ήμουν παοξής, θα παρακαλούσα να παίξει ο Φορτούνης και ο Κούτρης. Επειδή όμως ο προπονητής του Ολυμπιακού, πιστεύω παρά τα κιλά του, γιατί τα κιλά ξέρεις στο μυαλό του κάνουν ένα θέμα. Πόσα κιλά έχει ο άνθρωπος? 30 κιλά, πόσο ήταν τα τελευταία 5 χρόνια. Επειδή έχει γίνει μπούλης και χοντρός. Ναι. Ελπίζω ότι θα βάλει το Φορτούνι, αν μου πάω εξής, και τον Κούτρι, για να το κάνουν 3-0 το μάτς. Εάν δεν το βάλει όμως το Φορτούνι και τον Κούτρι και βάλει τον Οφόη που έχασε 6-7 κιλά το τελευταίο 1,5 μήνα και είναι καλύτερος στις διαδρομές, είναι ποιοτικός παίκτης, ναι. Τα τρία χαφ στο κέντρο θα με προβλημάτιζαν, ναι. Γιατί εγώ θα έχω δύο χαφ και θα μου βγαίνει ο Πέλκα σαν τρίτος που θα είναι πιο πολύ φορ. Μη μου πάρει δηλαδή, αν παίξει με ταξίδι, Ζιλέτ και ο Φόε, με τρία οχτάρια, μου πάρει λίγο το κέντρο. Αυτό θα φοβόμουν. Για να μου πάρει το κέντρο. Για να μου πάρει το κέντρο Ολυμπιακός, αυτό θα φοβόμουν. Ναι. Ερώτηση λέω. Ναι. Τι είναι πιο εύκολο? Μην μιλάς με μιλίχιο, φώναζε. Αυτή είναι η φωνή. Μη μιλάς με. Είναι συνέντευξη τύπου, ρε φίλε. Δεν θα κάνεις τον αγρή άνθρωπο. Όταν έρθει η ώρα φωνάζει. Μη ρε κόκκινε με το μιλίχιο αυτό. Τι θες? Είμαι τώρα ο Βλάχος ο δημοσιογράφος. Μπορεί να πάρει ευχή να πάρει. Το παίζει τώρα Διακογιάννης. Ναι. Άσε να κάνω το παιχνίδι μου, κάνω το δικό σου. Ναι. Ρίξε μου την ελίκια. Μη ρε κόκκινε, λέγε, τι θες? Τι είναι πιο εύκολο? Να βάλει ο ΠΑΟΚ νωρίς γκολ και να το μεγαλώσει το σκορ ή να φάει γκολ και να το γυρίσει? Τι πιο πιθανό να συμβεί? Άμα φάει γκολ, ναι. Δεν το γυρνάει για μένα. Δεν το γυρνάει. Όχι. Δηλαδή, αν δεχτεί γκολ, μέχρι πού μπορεί? Μέχρι να το 1-1 θα φτάσει. Δεν το γυρνάει. Δεν μπορεί να το γυρνάει. Όχι. Δηλαδή, είναι η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού τέτοια
που σου δίνει την εντύπωση. Η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού όταν προηγηθεί και κλείνεται είναι τέτοια που όπως και η Δυναμό Κιέβου δεν είχε την καλύτερη τετράδα στον κόσμο χαμηλά, αλλά είδες ότι παίξανε πολύ κοντά οι τέσσερις, ήρθανε και πάρα πολύ οι τρεις πολύ κοντά πίσω και δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να βρει χώρους στον άξονα. Αν λοιπόν κάτσει ένα γκολ. Να σήκε κατά καλύτερο μυαλό μας. Ναι, άκου τώρα. Γιατί αν πάει το μάτς και προηγηθεί ο Ολυμπιακός και πάει ο ΠΑΟΚ από πλάγια και δεν μπορεί να πει και σεντράρι, εκεί ο Μποτία με τον Έγχελς που είναι 1,90 κτλ. Μπορούν να την κάνουν τη δουλειά καλά. Τι να κάνει ο Έγχελς, ούτε κάτι. Ψηλά σου λέω. Μιλάω να με ακούς. Okay. Μη βλέπεις ας πούμε τη ζωή χαρισάμενη και βλέπεις μπάσκετ στο αυτό. Άρα ο ΠΑΟΚ εδώ πρέπει να προηγηθεί. Αν προηγηθεί ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει και 4-0. Αν προηγηθεί νωρίς. Δηλαδή, αν προηγηθεί. Παίζω εγώ στοίχημα. Ναι, ναι. Πέρα από αμάν το είμαι εγώ στο εκεί που αμάν σου παραθέτω λόγους ρε φίλε. Ναι. Τι να περιμένω μετά να δω. Τι να περιμένει μετά. Δηλαδή, προηγεί το Ολυμπιακός. Κάνει ο Μυραλάς την καλύτερη ενέργεια που έχει κάνει από τη μέρα που ήρθε και βάζει γκολ. Ναι. Δεν το γυρίζει. Δεν γυρίζει. Όχι. Και χάνει το πρωτάθλημα. Δεν είπα ότι χάνει το πρωτάθλημα. Λέω δεν το γυρίζει. Αν όμως βάλει στο 20 λεπτό ένα γκολ, μπορεί να βάλει και 4 και 5. Μπορεί να το ξεφτυλίσει. Το πιο λογικό ποιο είναι. Να του βάλει 4. Το καλύτερο προγνωστικό σου. 2-0 σκορ. 2-0 σκορ. Μου το έχει δώσει γι' αυτό λόγο. Δεν το πιστεύω τον Ολυμπιακό. Και βιολογικά. Όχι και μόνο. Σαν προπονητή. Πολλά κιλά. Το κεφάλι βγάζει λίπος. 25 κιλά από ό,τι. Δεν είναι. Έχει ρίξει σκολικοειδία, η υγεία του δεν είναι καλή. Δεν είναι. Όταν δεν έχει. Αλεφαντίζει επικίνδυνο. Εγώ αλεφαντίζει επικίνδυνο. Γιατί αλεφαντίζει. Ποιο Γαλανόπουλο. Το Καρφώνιο Γαλανόπουλο. Ποιο Αλπικίδη, το Καρφώνιο Αλπικίδη. Σε παρακαλώ. Κόκκινε. Τα κιλά. Τα κιλά. Δεκτό. Τα κιλά και η αρρώστια σε κάνουν αργό. Πόσο χρονών είναι ο Γκαρσία. Νέο παιδί. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρει πω πεθάρα στα 40 από έμφραγμα. Ναι, ρε φίλε. Ξέρω εγώ ένα φίλο ταβερνιάρι. Ο οποίος είναι 37 χρόνια. Να κλείσουν τα ραδιόφωνα. Ναι, άσε τώρα ρε κόκκινε. Πόσο. Είναι χοντρός. Ο χοντρός ναι. Είναι. Δεν βλέπω εγώ προπονητές. Ο Τελμπόσκε, αλλά δεν ήξερε να κουτσάρει επειδή έχει κιλά. Ο Τελμπόσκε. Δεν ήξερε να κουτσάρει. Ο Τελμπόσκε. Ναι. Ο Τελμπόσκε είχε κιλά. Ο ναι. Γκάφα Μπενίτεθ δεν ήξερε να κουτσάρει. Γιατί το λες Γκάφα τότε. Ήθιστε ο χοντρός να έχει κακή αντίδραση. Ο χοντρός να έχει κακά αντανακλαστικά, ο χοντρός να έχει νεύρα, ο χοντρός να μην μπορεί. Το καταλαβαίνεις το έργο. Έβαλε 30 κιλά σε 5 χρόνια. Κάνει σκολικοειδίτιδες και θέλει να ξεκινήσει το φορτούνι. Μακάρι. Η πιο φυσιολογική εγχείρηση μπορεί να κάνει. Θα πεθάνω στο Ιπποκράτη από σκολικοειδίτη. Τι λες. Άντε μπράβο. Λάθος νοσοκομείο και λάθος εγχείρηση. Στο αχέπα, ξέρω. Λοιπόν, απαντάω στο 3-10. Γιατί δεν είχαν μέσα. Απαντάω στον 3-13. Ούτε βαμβάκια δεν είχαν. Ναι. Εντάξει, μ' αρέσει να μου τη λένε με σωστά επιχειρήματα. Ναι, ναι. Φίλε κόκκινο, το μάτς κατά τύχη βγήκε άντερ. Ναι. Δηλαδή αυτό που πρότεινε βγήκε κατά τύχη. Ναι. Μόνο που έπαιζε έτσι η Δυναμό Κιέβου. Πώς έπαιζε. Όλοι πίσω. Και μετά κόντρα επίθεση. Και κόντρα επίθεση. Ωραία. Αυτό το μάτς ήταν ταμάμ για άντερ. Ταμάμ για άντερ. Ναι. Τελείωσε. Εντάξει, εσύ αυτό το λες ότι είναι κατά τύχη. Δεδομένο άντερ είναι αυτό. Τελείωσε. Δεδομένο και λες κατά τύχη αυτό το οποίο ήταν. Εσύ δηλαδή όπως κινήθηκαν οι δύο ομάδες. Το λογικό δεν είναι να βγει άντερ. Όχι. Είδες τι αλλαγές έκανε η Δυναμό. Άντε γιατί. Ειλικρινά. Άρχισε, ανακατεύομαι τώρα σε. Γιατί άρχισε και έκανε μόνο δύο. Τι, γιατί άρχισε. Γιατί δεν έκανε τρεις. Τι σου λέει αυτό. Τι μου λέει αυτό. Δεν είναι έτοιμη η ομάδα του. Έχει δύο μήνες να παίξει. Ναι. Δεν βασίζεται σε αυτούς που έχει. Ναι. Και γι' αυτό άργησε. Καταρχήν η μία γίνεται στις καθυστερήσεις. Για να κερδίσει χρόνο. Αυτό είναι. Και μου λες τώρα ότι είναι έτοιμη. Δεν πέρασε η καλύτερη ομάδα. Μην κριτικάρεις την μπάλα με το στοίχημα. Ποιο στοίχημα. Μην το κάνετε η στοίχηματία. Δηλαδή η αλλαγή στο 93. Ωραία, μότο. Η αλλαγή. Η δεύτερη. Και δεν κάνει τρίτη. Πιάσαμε πάλι την Εγνατία εδώ. Okay, εντάξει, ωραία. Μην κάνεις ρε εσύ κριτική βάση του στοιχήματος. Δεν είναι σωστό. Ποιο στοίχημα ρε. Είναι ανέτοιμη η ομάδα. Πόρε γάμο. Δεν είναι καλύτερη από την άλλη. Άρα ανηφόρα πάνε. Την έκανε ό,τι ήθελε δυο παιχνίδια άλλα η ΑΕΚ. Θέματα. Τελείωσε. Τελείωσε. Εντάξει. Την έκανε ό,τι ήθελε η ΑΕΚ δυο παιχνίδια. Με τα στοιχήματα και τα κουμάρια έχει. Ποια παιχνίδια. Οι δύο αλλαγές που κάνει αφορούν το στοίχημα. Άντε πάλι. Το ότι παίζουν όλοι πίσω αφορά το στοίχημα. Εσύ το αναγάγεις στοιχηματικά αυτό λέω. Λέω ότι με τον, λέω. Με τον τρόπο που παίζει ναι. Πάει να πάρει το 0. Ναι. Και ό,τι πάρει μπροστά. Άρα αυτό είναι το ό,τι καλύτερο για το άντρο. Το ότι κάνει δύο αλλαγές ναι. Σημαίνει ότι δεν πιστεύει στην ομάδα του ότι είναι έτοιμη. Ναι. Είναι λάθος ποδοσφαιρικά η παρατηρήση. Πάει τέλειωσε. Αυτό θα κρίνει ο κόσμος. Πάρα πάμε σε διάλειμμα. Τελείωσε το διζάο. Ρε πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Η νούμερο 1 υπερτροφή, Μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 Μουρουνέλαιο, Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλαχή. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Θέλω καφέ, θέλω σάντουιτς, θέλω τυρόπιτα, θέλω πρωινό, τα θέλω όλα τώρα. Τι περιμένεις, πάνε στο Stay που τα έχει όλα. Stay, το νέο 24ωρο μαγαζί που είναι δίπλα σου για ό,τι κι αν χρειαστείς. Για εκλεκτό καφέ, κρύα σάντουιτς, χυμούς, ποτά και ό,τι άλλο θέλεις από ψηλικά. Stay, Ναυάρχου Κουντουριώτου του 8 στο λιμάνι. Για τον Φεβρουάριο, όλοι οι καφέδες από τις 6 έως τις 11 το πρωί στη μισή τιμή. Delivery στις γύρω περιοχές στο 530-430. Stay for food, stay for coffee, stay for anything. Μέλι μάμας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη, το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη, από άνθη και κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη, μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγκίνα Φούτς Κουραντίδης. Στην Ισπανία όλοι ζουν στο ρυθμό του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό η Cosmote TV και η La Liga Santander στέλνουν έναν τυχερό συνδρομητή μαζί με ένα άτομο της επιλογής του στο συναρπαστικό εκτός έδρας αγώνα της Real Madrid ενάντια στη Μάλαγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Στείλε Cosmote TV στο 19129 και ετοιμάσου για την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Cosmote TV. Χρέωση 11 λεπτά ένα SMS. Όρη συμμετοχής στο cosmotetv.gr. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη, ζα τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Τι έγινε πάλι ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά? Όχι ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ρε εσύ, μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα. Το Days to Delicious. Ανοιχτά 24 ώρες. Two Days. Keeping the city alive. Today. Prince Oliver. Final sale. Έως 70%. Experience the Prince Oliver Trend. Στη Θεσσαλονίκη. Προξενού Κορομιλιά 48. Και στο www.princeoliver.com. Must have. Prince Oliver. Αυτό το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου μη χάσεις τη Metrosport άλλη μια μοναδική προσφορά. Βρες στις σελίδες της εφημερίδας ένα από τα 50 τυχερά αυτοκόλλητα και κέρδισε δωρεάν εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
Η μεγάλη αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ξεκινάει από την εφημερίδα Μέτροσπορ με μια σούπερ προσφορά. Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου μαζί με τη Μέτροσπορ 50 δωρεάν εισιτήρια που θα σε βάλουν απευθείας στο παιχνίδι. Εφημερίδα Μέτροσπορ. Κρύβει στις σελίδες της θησαυρούς. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Το παναμάκι για μένα είναι και το τραγούδι είναι για τον Κωστή. Ξέρεις, το αγαπημένο σου, ναι. Γεια σου. Life is life. Μαζί με τον Tarzan Boy, δεν ήταν αγαπημένο. Tarzan Boy. Με τον Tarzan Boy. Tarzan. Ναι. Δεν ήταν αγαπημένο. Έκανα τον Tarzan. Δεν το χώρεσε αυτό. Στη highway δεν το χορεύεις αυτό. Ποτέ δεν χορεύα ρε κόκκινε. Εγώ απολάμβανα τους άλλους. Έχει χάρη. Έπρεπε να είναι ο Δημήτρης εδώ τώρα. Ποιος Δημήτρης? Ο καλύτερος στα μαθηματικά. Ο φίλος μας που... Προχθές τον είδα. Ήμασταν οι συμμαθητές, μαζευτήκαμε σε ένα μαγαζί στο Λογαρά, το Βρώμο Λογαρά να πούμε. Δεν φτάνει, μαζευτήκαμε, το βρίζει κιόλας. Αφού είναι φίλος μου, είδαμε το βρίζω το Βρώμο Λογαρά. Δεν κάνει διαφήμιση. Όχι ρε. Μαζεύει η Σάρα η Μάρα εκεί. Και το κακό σου να πάτη, μα ναι. Το κακό σου να πάτη. Σκύνη κουφάλο σίδηρο ηλί. Απατεώνας. Ε τι γέλιο, ρε τι γέλιο. Λοιπόν, ήταν εκεί κάτι συμπαθήτες, άλλες δεν τις γνωρίζαμε από το πάγος, άλλες είχαν βάλει βυζιά καινούρια, κάτι μιλφάρες, παντρεύτηκαν κάτι γιατρούς, πλαστικούς. Ωραίες, καλές. Τι ωραίες. Καμιά καλή. 50 χρονών, τι καλές να ήταν. Γιατί εμείς πόσο είμαστε. Τι 50 χρονών γυναίκες, τι καλές να ήταν. Καλές ήταν. Τη χούρτα στη μικρή. Τι να χούρτα. Λοιπόν. 4 κιλά κυταρίτιδα. Μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά. Να βγάλετε κλειδιά immobilizer, οτιδήποτε και αν χρειαστείτε, και τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδαρά, στο 85 27 27. Άντε πάνε, άντε, τελείωνε. Λοιπόν, να τελειώσω, τι να τελειώσω ρε φίλε. Κόκκινη Κωστή καλησπέρα, σας ακούω καθημερινά. Κωστή, κάνεις τσάκωνα με πρέκαλή, κλαίω. Έσκασα να γελάω το βράδυ, Σωτήρης Γιάννητσά. Αυτή είναι, πιστεύω, είναι έπος ο διάλογος που κάνεις. Να μιμήσει έναν που μιμείται αυτός άλλον την ώρα που τον μιμείται είναι πολύ δύσκολο, φίλε. Δεν διαφωνώ. Ο Πρέκας μιμόταν. Ο Τσάκωνας μιμόταν τον Πρέκα και εγώ μιμόμουν τον Τσάκωνα που μιμόταν τον Πρέκα. Κάνεις τον Τσάκωνα καταπληκτικά. Ναι. Και ο Πρέκας, ο οποίος να πούμε, έχει χαζέψει τελείως. Έχει χαζέψει. Είναι γέρος. Βρεφελός. Εμείς είμαστε χαζοί στην ηλικία μας. Φελός. Αν φτάσουμε μετά τα 70, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Φελός είναι. Η Λολίθα μοιάζει αγία. Πάμε ρε κόκκινε με τη Λολίθα. Λοιπόν, με τελειώσαμε με τον κύριο Λουτσέσκου, πάμε στον κύριο Γκαρσία. Κύριε Γκαρσία, τι κάνετε? Δεν θέλω να βάλω τον Κούτρι και τον Φορτούνι, γιατί. Λέω τι κάνετε. Καλά είστε. Λοιπόν. Έχω τα κιλά εκεί, αλλά καλά είμαι. Έχετε τα κιλά. Γιατί ναι. Τρώτε. Ε, τρώω τα βράδια μπριζόλες, μπλακάγκου. Μπριζόλες. Ναι. Μπλακάγκου. Το βράδυ όταν τρώω, έτσι γίνει. Με τον κόκκινο παρέα κάνετε. Ναι, βέβαια. Με τον καράπαπα. Καράπαπα άλλο. Καλή παρέα. Όλοι μαζί. Λοιπόν. Πώς θα κατεβάσετε την ομάδα στην Τούμπα, γιατί παίζετε και το κεφάλι σας. Το κλίμα είναι τεταμένο. Τι κλίμα τεταμένο είναι? Το κλίμα είναι τεταμένο. Γιατί να παίζει το κεφάλι? Πέντε προπονητές άλλαξε ο πρόεδρος. Εντάξει, εσείς δεν ξέρω πώς θα τη δείτε. Δύο πράγματα θα κάνω. Δεν κατά θα βάλω. Τι έχετε δει, τι φοβάστε από τον ΠΑΟΚ? Τι φοβάμαι από τον ΠΑΟΚ? Ναι. Τι θεωρείτε τα μεγαλύτερα του σαν προπονητή του Ολυμπιακού? Τα πλάγια μπακ. Τα πλάγια μπακ. Τα πλάγια μπακ του. Τη δαιμονιώδη φόρμα του Πέλκα. Ναι. Και την καλή εκτέλεση σε μικρό χώρο του Πρίγιοβιτς. Τέσσερα πράγματα φοβάμαι τον ΠΑΟΚ. Τα άλλα δεν τα φοβάμαι. Τα εξτρέμ του δηλαδή, ας πω, τα αντιμετωπίζω, ας πούμε. Με τον Χατζησάφη και τον Ομάρ Ταρίφ. Επειδή τα στόπερ σας είναι λίγο ζαβά. Ζαβά είναι χαμηλά. Και... ναι, αλλά μην ξεχνάτε κύριε Κόκκινε, ότι μισό λεπτό είναι ζαβά. Όταν τα τραβήξω 20-30 μέτρα ψηλά. Σωστά μιλά. Ναι, αλλά τώρα στην Τούμπα εγώ όμως πάω και τον πόντο να πάρω. Κάνετε, οπότε λέτε. Τα ζαβά θα είναι σε μικρούς χώρους. Αν το φάω, θα έχω προβλήματα στην αντιπίθεση. Είμαι ένας κακοπροαίρετος ρεπόρτερ. Ναι, εάν το φάω τον γκολ, σας πληροφορώ, σαν Γκαρσία, ναι. Αν φάω τον γκολ, όντως θα έχω πρόβλημα, γιατί στους μεγάλους χώρους το πέλαγος είναι αργή η center back μου. Ναι. Ξέρω ότι ο αντίπαλος προπονητής στο χώρο θα με χτυπήσει εκεί πέρα με τους πλαϊνούς του, που αν βρουν χώρο γίνονται πάρα πολύ επικίνδυνοι. Και μπορεί, προς τα μέσα, μπορεί και μπέναντι να γίνουν και να φάω και τέσσερα και να φάω το κεφάλι μου. Άμα χάσω με ένα μηδέν, δεν τρώω το κεφάλι μου. Δηλαδή ο Γκαρσία, ο οποίος έχει χάσει το πρωτάθλημα, για να μείνει του χρόνου, άμα φάει 4-0
Είναι βαρύ. Άμα χάσει ένα μηδέν. Άμα χάσει ένα μηδέν και έχει και καμιά δυο ευκαιρίες και τα λοιπά. Ε, τραβάνε και μια δεν την περιμένεις την ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Την ποδοσφαιρική ευφυΐα του Μπίσεσβαρ έχετε σκεφτεί τρόπο να την σταματήσετε? Την ποδοσφαιρική ευφυΐα του Μπίσεσβαρ. Του Μπίσεσβαρ. Όχι μόνο ικανότητα και ευφυΐα. Ναι. Γιατί αυτό που κάνει στη Λάρισα νομίζω ότι είναι το πιο απλό αλλά και η πιο μεγάλη. Απλό, ποια Λάρισα. Τι κάνει στη Λάρισα. Στη Λαμία. Στη Λαμία. Η κίνηση που κάνει στη Λαμία. Ναι. Η παλιά που σπάει στο Καρούμπαλο για να την καρφώσει ο Πέλκας. Ναι. Είναι τόσο απλή αλλά τόσο μαγική και τόσο ναι. Την κάνει να φαίνει τόσο απλή που είναι δείγμα απίστευτης ποδοσφαιρικής ευφυΐας. Ναι. Κοίταξε. Γνώμη. Ναι. Πάρα πολύ καλά. Εδώ έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να πιάσω. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να έχω ένα γρήγορο χαφ, στυλ Κοντοέ, ας πούμε, στυλ Σιώπη. Ναι. Να, όταν κλείνει μέσα να τον βάζω. Δίνει το περίμενε. Εγώ δεν φταίω, εγώ δεν του έδωσα δανεικούς. Ποιο του έδωσε? Ο πρόεδρος. Ο κύριος Βρέντζος, ο κύριος Μαρινάκης. Δεν ξέρω, κάποιος χοντρός εκεί. Καραπαπάς. Χοντράδα. Ο χοντρός χοντράδα έκανε εκεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα είχα, αν είχα χαφ να τον παίξω κοντά χαμηλά, θα είχα λιγότερες πιθανότητες να μου βρει από την τρύπα της Βελόνας. Δεν έχει χαφ ο Ολυμπιακός όταν κλείσει προς τα μέσα ο Μπίζεσβαρ χαμηλά να το σταματήσουν. Και εδώ, Και τα στόπερ του είναι ζαβά. Και χαμηλά. Τα στόπερ του χαμηλά είναι ζαβά. Εδώ δεν υπάρχει. Αλλά για να πετύχει αυτό, θα πρέπει ο Βιερίνια, σαν ρολίστας, να είναι το ίδιο καλός. Να είναι φράπα, να σωστά. Πούμε. Να ανεβαίνει και να κατεβαίνει. Και ο Μάτος με τον Μακ. Ναι. Εγώ λοιπόν τι κάνω εκεί. Έχετε βρει αντίδοτο. Θα δώσω επιθετικά αντίδοτο. Ναι. Δηλαδή, θα χτυπήσω από την πλευρά του Βιερίνια, έτσι ώστε να κρατήσω όσο το δυνατόν περισσότερο το Βιερίνια πίσω, έτσι ώστε να μην ανεβαίνει πολύ ο Βιερίνια για να μου χώνεται ο Μπίσεσβαρ και να μου κάνει αυτά τα κολπάκια. Δηλαδή, το τρίκ το δικό μου, επειδή αμυντικά δεν μπορώ να το χτυπήσω, δεν μπορώ να βρω αντίδοτο στον Μπίσεσβαρ, ας πούμε, και στον Μπέλκα. Θα χτυπήσω, θα δώσω βάρος στη δεξιά μου πλευρά, έτσι ώστε να αναγκάσω το Βιερίνια σε λιγότερες κούρσες. Αυτή είναι η απάντηση. Το κατάλαβες θέλω να σου πω? Παπάρια κατάλαβα πες. Δεν το κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Διαδικασία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι να σε κάνω. Αυτά είναι υψηλού επίπεδου αναλύσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάνε. Είχαμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού που χτυπούσε το χέρι και έλεγε. Μη. Τι έλεγε, θυμάσαι? Δεν ξέρω. Κάτσω. Άλλο. Παρακάτω, άλλα θέματα. Λοιπόν. Έχετε και ένα μπελά. Τι μπελά έχω, να ακούσω. Δύο μπελάδε. Να ακούσω τον μπελά. Φορτούνε. Τι θα κάνετε με τον Θα μπέλα. Βάλω τον Οφόε, τρίτο χαφ. Βάση βολέο πρέπει να παίζει. Δεν έχει βάση βολέο κόκκινο. Ο Φορτούνη έχει ανεμία, κύριε. Έχει 19 αιματοκρίτη. Έχει ψυχολογικά. Και στην Τούμπα. Στην Τούμπα θέλω και ένα παίχτη να μου μαρκάρει σαν τρίτο. Οπότε ο Φορτούνη δεν ξεκινάει. Το Μυραλά πώς το βλέπετε μέχρι τώρα, έχει βοηθήσει την ομάδα. Τι είπα, αυτόν πήρε ο πρόεδρος, θα τον βάλω. Άμα δεν παίξει καλά, φταίει ο πρόεδρος. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Όχι. Άμα τον βάλω, φταίει ο πρόεδρος. Εγώ δεν φταίω. Παρακάτω. Άρα, καλή σκοπίτη. Διαβάζω μηνύματα. Πριν διαβάσει μηνύματα, ένας φίλος μου, γι' αυτό άργησα σήμερα. Ήμουνα σε ένα νοσοκομείο, κλινική μάλλον. Είναι καλά. Ναι, καλά είναι, γλίτωσε. Είχε. Τον δάγκωσε σκύλος που είχε μουστάκι ο σκύλος. Και τι έπαθε. Γενικότερα τα μουστάκια. Μη. Δαγκών. Ντίμι το λένε το φίλο μου. Ναι. Και καθώς τον δάγκωσε, τον είχαν κάνει τότε, ας πούμε. Αντιλυσικό κτλ. Αλλά μετά, επειδή πήγε τέσσερις τόνους μουστάκι στο δέρμα, ναι. Έπαθε δερματικό. Όχι. Και τον πήγα στο λιμωδόν. Πώς θα λέγατε. Ο Ντίμις. Πώς το λένε αυτό, ρε που. Λιμωδόν. Στο λιμωδόν τον πήγα εκεί πέρα και τα λοιπά και λέει αυτό είναι δάγκωμα σκύλου με μουστάκι. Δηλαδή γλίτωσε από τα δόντια, αλλά επειδή πάνω στην πάλη. Πήγε στο δερματολόγο. Στον κύριο Σιδηρόπουλο. Δεν ξέρω πώς το λέγανε. Ναι. Και γι' αυτό άρχισε. Και καθάρισε. Καθάρισε, ναι. Τι είπε, γιατρεύεται αυτό, δηλαδή. Ο Ντίμις. Ότι και οι τρίχες από το μουστάκι είναι δηλητηριώδεις. Δηλητηριώδεις οι τρίχες από το μουστάκι. Απίστευτο. Και ο Ντίμις είναι μέσα τώρα και τον είπα περαστικά, γι' αυτό άρχισα να περαστικά, ρε Ντίμις. Περαστικά, Ντίμις. Πήγες εκεί για υποστήριξη και να δεις τρίχες από το μουστάκι, αν ταιριάζουν με τρίχες που είχε σε ένα μπουζάκι. Τι να δάγκωσε τον καημένο, τον Ντίμι. Βαθύτατα. Αυτή η 5,5 πόντι μουστάκι είναι αλήθεια. Αυτή ήταν τοξική τρίχα. Κόκκινο, σα ακούω. Τώρα γελάσαι. Το βάζει. Λοιπόν, κόκκινο, σα ακούω χρόνια. Πρώτη φορά επικοινωνώ. Αν το χθεσινό παιχνίδι το βλέπει, τα μάμ για άντερ, με συγχωρεί πολύ. Αλλά άμα κατρακυλήσει μια μπάλα, τι θα γίνει άμα κατρακυλήσει. Εσύ τι πλεφέ, ότι δεν. Όπω σου είπα επίση, ότι το παιχνίδι, αν θα πάει όπω ονειρεύεται ο Παοξή, θα έχει και τραυματισμό. Εντάξει. Τραυματίστηκαν οι παίκτε αεκτέ.
Πώς το πες? Τραυματίστηκε κανείς παίκτης ΑΕΚ χτες? Ναι, αλλά δεν τραυματίστηκε όμως από. Τραυματίστηκε από κλωτσιά. Δεν τραυματίστηκε από. Αν το παι... Η ένταση, ακόμα, όλα. Έχει, έχει, όχι, όχι, όχι. Δεν, πήγα μόνο, δεν πήγα σε φυσική κατάσταση. Ναι. Λέω, τραυματίστηκε η ένταση από το... την κλωτσιά. Έπαθε. Πώς έπαθε κάκωση? Ναι, ο Μπακάκης έπαθε κάκωση. Ναι, γιατί σε βρίζουν τόσο καιρό που σου λέω στα γύκλο. Εσύ το είπες. Ναι, εγώ το είπα. Εσύ. Λοιπόν. Χωρίς να κάνω τον προφήτη. Δεν είπα μυϊκό, αλλά η ένταση. Η ένταση, ναι. Και η σκληρότητα. Η σκληρότητα. Από το πρώτο παιχνίδι που παίζανε, ναι, οι Ουκρανοί, ναι, λέω ότι εδώ υπάρχει κίνδυνος, αν η ΑΕΚ δεν πετυχαίνει γκολ, να υπάρχει και αυτό. Πάντως το τελευταίο τέταρτο της ΑΕΚ ήταν τόσο καταρακωμένη βιολογικά. Εντάξει, κάτσε δυνάμεις. Όχι, όχι, όχι. Καταρχήν πηγαίνει πολύ κόκκινο. Όχι, 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 κόκκινο. Επειδή φούλαρε η ΑΕΚ από την αρχή, τα έδωσε όλα, δεν το έκανε τον γκολ. Δεν το έκανε τον γκολ. Μετά το 75 το πιο πιθανό ήταν να φάει και ένα και δύο παρά να βάλει. Δηλαδή, αυτό τότε φάνηκε χώρο... βάσει ευκαιριών. Εντάξει, okay. Εντάξει, όχι ευκαιριών, βάσει ανοιχτού χώρων. Ναι, okay. Εντάξει, κάπου, κάπου οι άνθρωποι. Δεν δηλαδή, ρομπότρε. Τα δώσαν όλα οι άνθρωποι. Εντάξει, δηλαδή ήταν συγκινητική η ΑΕΚ. Ο Μπακάκης, ο οποίος τραυματίστηκε, είχε να αντιμετωπίσει ένα πολύ καλό παίχτη, ένα Γκονζάλες, ένα κολόπεδο. Τι γλύφεις, ρε κόκκινη, τι είναι αυτό? Α, τον καφέ. Μπράβο, ρε κόκκινη, μπράβο. Την κρέμα από τον καφέ. Μπράβο, ρε κόκκινη. Αυτό χοληστερίνη είναι αυτό, να ξέρεις. Η κρέμα από τον καφέ. Η κρέμα από τον καφέ είναι χοληστερίνη. Γάλα είναι. Γάλα είναι. Το γάλα στα ορολογικά του άντρα μετά τα 45 δεν κάνει. Μην πίνεις πολλά γαλακτοκομικά. Θα βουλώσει, θα βουλώσει ο προστάτης. Τώρα που έγινε 46, γι' αυτό σου το είπε ο γιατρός. 46 έγινε, σύμφωνα με τους ρεπόρτερ και τους δημοσιογράφους του Μετρόπολης και τους παραγωγούς. 46. Ποιο παππούς εγώ είμαι εδώ μέσα. Ναι, ναι, σωστά. Ο Γκονζάλες τι έκανε και στα δύο μάτς. Δεν ξέρω αν ήταν εντολή του προπονητή της Δυναμό, τι έκανε. Χτύπησε τον Μπακάκη στο κακό του πόδι. Δηλαδή, τον διέλυσε στο αριστερό του πόδι. Δηλαδή, σαν αριστερό μπακ. Έπρεπε να έχει αποβληθεί. Όχι τώρα, στο προηγούμενο. Όχι, άστα, δεν με νοιάζει τώρα. Εγώ σου λέω τακτικά. Τον χτύπησε στο αριστερό πόδι πολλές φορές και ό,τι δημιούργησε ο καλός Μπακάκης, ο συγκινητικός Μπακάκης, είχε να αντιμετωπίσει ένα πολύ καλό Γκονζάλες. Ναι. Πολύ καλό Γκονζάλες. Και ό,τι έγινε στα δύο παιχνίδια, αμυντικά, η ΑΕΚ την πλήρωσε από εκεί. Παρά το γεγονός ότι ήταν συγκινητικός ο Μπακάκης και στα δύο παιχνίδια. Τον χτύπησε ο κερατάς στο πόδι, δηλαδή τον πήρε από την εξωτερική και τον έβαζε μέσα. Τον έβαζε μέσα φοβερά. Εκεί λοιπόν είχε ένα θέμα η ΑΕΚ και στα δύο παιχνίδια. Πιστεύω ότι η πλευρά της που τη χτύπησαν ήταν εκεί και για ένα ακόμα λόγο. Ότι ο Μπακασέτας δεν είχε μεγάλους χώρους να γυρίζει πίσω και να μαρκάρει. Αυτά. Τέλος. Άλλο. Αν ήμουν Τίγρης, λέει ο 556, θα έκανα λύση συμβολίου στον Πακιστανό, μετά απέλασε και θα βάζα χάκερ να το δείχνω ότι είναι μέλος του ISIS. Ναι. Άντε βρε με τον Εφελίμ, αρρώστησα. Λοιπόν. Δηλαδή αυτός τώρα έχει απαιτήσεις από ένα παίκτη, τον οποίο πήρε κοψοκονιά από τον Πανιόνιο. Ναι, ναι. Επειδή δεν έβαλε τον γκολ, το οποίο, okay, γιατί ο παίκτης είναι δεκάρι, δεν είναι τόσο σεντερφόρ. Ναι, ναι. Στη θέση που βρέθηκε. Τα δεκάρια πρέπει να σκοράρουν κόκκινε. Σωστά. Ο Κούδας έκανε 10 γκολ το χρόνο. Ναι, ρε, φίλε, ναι. Εντάξει. Ο Δωμάζος τα ίδια έκανε. Δεκάρι ήταν. Ο παίκτης. Ναι. Το δεκάρι που... στο 4-2-3 είναι πρέπει να πατάει. Ναι, εγώ πώς θα γίνει. Πρώτη φορά που παίζει μεγάλη ομάδα είναι τώρα. Ποιος? Ο Μασούτ. Και το δικαιολογείς? Δεν το δικαιολογώ. Τι δικαιολογείς? Δηλαδή να πω ότι έκανε 2-3 μάτια, οκ. Okay. Θες ανάλυση Μασούτ? Άκου. Η ΑΕΚ, η φτηνοδουλειά. Γιατί φτηνοδουλειά, μια φτηνοδουλειά, δυο, την πληρώνεις. Μια ο Μπακάκης φεύγει ο άλλος, μια ο Μασούτη εκεί κτλ. Μια εξτρέμα Μπακασέτα θα την πληρώσει. Δεν γίνεται. Όσο κι αν είναι η ομάδα συγκλονιστική. Ο Μασούτ, δεν φτάνει μόνο το ο Μασούτ στον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος φτιάχνει καριέρες. Γιατί φτιάχνει καριέρες ο Πανιόνιος? Ο Χατζη Ισαΐας και ο Ρισβάνης, άμα τους βάλεις να τρέξουν με την Ευγενία 30 μέτρα, τους περάσει η Ευγενία. 13 χρονών. Θα τους περάσει. Είναι πιο αργή και από το θάνατο. Του περάσει. Μην λες τι. Βρέακου τι σου λέω εγώ. Στον Πανιόνιο, στα 30 μέτρα, 35 μέτρα, με τον γκόμενο τη γιαγιά Ντακ, τον Πασχάλη. Πώς το λένε τον προπονητή που μοιάζει με τον Πασχάλη τη γιαγιά Ντακ, τον γκόμενο. Τον Γρηγορίου, να πούμε. Είναι μια χαρά. Και ο Μάγκα ο Μασούτ στι αντεπιθέσει. Γιατί ο Πανιόνιο το 70% των επιθέσεων είναι κόντρα επίθεση. Χρόνια τώρα. Έβρισκε τους χώρους, χωνότανε, τα κάρφωνε τα γκολάκια. Καλός παίκτης. Οι απαιτήσεις της ΑΕΚ είναι άλλες. Το βάρος της ΑΕΚ είναι άλλο. Ο Μασούτ λοιπόν στον κλειστό το χώρο είναι μηχανή για τον κοιμά, να πούμε. Δεν με νοιάζει που έχασε τον γκολ. Τον γκολ το χάσε. Και εγώ μπορώ να το χάσω και ο καλύτερος σέντερ φορ και ο Ρονάλντο μπορεί να το χάσει. Η κριτική στο Μασούτ δεν είναι τον γκολ που χάνει. Η κριτική στο Μασούτ είναι ότι ο άνθρωπος, η ΑΕΚ είναι συγκλονιστική και ο Φουκαράς αυτός. Έχει τέτοια αργότητα, δεν ξέρω πόσο χρονό είναι κιόλας το παιδί, δεν ξέρω αν είναι και μεγάλος. Αλλά δείχνει ότι στο ένα σμένα. Τριαντάρις. Στον κλειστό το χώρο δεν ξέρω το παιδί. Στον κλειστό το χώρο δυσκολεύεται.
ο Μπακασέτας από την άλλη μεριά, σαν εξτρέμ και αυτός δυσκολεύεται. Και όλο το βάρος, να πούμε, το τραύμα. 33 χρονών. Αυτός είναι για θάνατο τώρα. Για μπάλα είναι, 33 χρονών. Όχι, 33. Εγώ έλεγα 33. Ο Μασούτη είναι 33 χρονών. Και τον πήρε η Άγκη να κάνει το δεκάρι, να πάρει πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ έχει τον Μπέλκα που παίζει, να πούμε, με ενέσεις και τέτοια. Ενώ είναι καλός, έχεις δίκιο στο θέμα. Ρε, τελείωσε, γέρασε. Ρε. Δεν τον είδες ότι είναι σαν το γέρο. 33. Ορίστε, δεν το ήξερα εγώ. 33 χρονών. Ο Μασούντ. Είσαι σίγουρος ότι είναι 33. Πότε είναι γεννημένος, για ξαναπάνε πίσω. Γιατί με φαίνεται με. Πάνε πάλι. Μήπως ρεχόγινε κάνεις λάθος, να πούμε. Πότε είναι γεννημένος. Όπως έκανα για τον Νέιμαρ. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, Μασούντ. Και το τραβάει όλο το σκηνικό ο Λάζαρος. Ορίστε. 9 Ιουνίου του 84. 5, 6, 7, 8. 34 είναι. 34 θα γίνει. Τι θα γίνει. Θα γίνει. Πρέπει να πεθάνει 34 δεν λέει το κυδιόχρονο. Τι θα γίνει. Το 80. Σταμάτα ρε με του θανάτου. Το αυτό δεν θα φοβάσαι. Επειδή πήγε στον νόσο. Όχι. Για μένα όχι. Για σένα όχι. Αλλά γυρνάει ο κόσμο στην αγροτική. Και τραβάει. Σιγά φοβάσαι. 34 χρονών. Και έβγαλε τον Λάζαρο και ακούω στην Ελλάδα σπορά εκείνου του φλόρου, του κρατικοδίαιτου. Κάνει κριτική στο Χιμένεθ. Τι να κάνει ο Λάζαρος. Έπεσε και για τον Μασούτ, έπεσε και για τον Μπακασέτα και ο Αραούχο λίγα πράγματα πάνω στον Χαντσερίνη και στον Καντάρ. Λίγα πράγματα. Ένας Λάζαρος, πόσο θα αντέξει ο Λάζαρος. Λέει, ας το βγάλω στο 75, να βάλω το Γιακουμάκι εκεί. Τι να κάνω. Και κάνετε κριτική στο Χιμένεθ, να πούμε. Αλλαγή και τα λοιπά. Βλαχοδημοσιογράφη τη ΣΕΡΑ, κρατικοδίαιτη να πούμε. Λέγε ρε κόκκινε. Κριτική να πούμε. Λέγε. Σ' ακούω. Τι να πω. Ό,τι γουστάρεις πες. Τι θες. Σου απάντησα και για τον Μασούτ. Ο Μασούτ 34 στην ΑΕΚ. 33. Λοιπόν. Φρέσκο χρήμα στα ταμεία του Ηρακλή από την Τιμπέτ η οποία μπαίνει χορηγό στη φανέλα της ομάδας. Πόσα δίνει η Τιμπέτ. Να ρωτήσεις, έχει διοικητικό συμβούλιο. Εγώ δεν είμαι εκεί μέσα κάτι για να σου πω τα μία. Θα ρωτήσω τον Μάκη το Στανιμεράκι που είναι φίλος μου. Να ρωτήσεις τον Μάκη. Ο οποίος είναι ασύλληπτος. Πού το ξέρεις που είναι ασύλληπτος. Αυτά που έχει κάνει ο Μάκης στον Ημεράκη δεν κάνει κανείς. Πού το ξέρει το Μάκης στον Ημεράκη. Ρε φίλε, εγώ είπα μια κουβέντα. Πόσο χρόνο είναι ο Μάκης στον Ημεράκη. Πού έπαιζε μπάλα ο Μάκης στον Ημεράκη. Ο Μάκης χωρίς να έχει την οικονομική άνεση φροντίζει για πράγματα. Πού έπαιζε ρε μπάλα. Αν υπήρχαν και άλλοι ρακτέ. Πόσο καιρό το ξέρει. Το Μάκη. Πόσο καιρό το ξέρει. Πες δεν το ξέρω. Από... Και πόσο... πόσα χρόνια πόσο τα λέω αυτά. Πόσα χρόνια το ξέρει. Πόσο τα λέω αυτά. Πόσα χρόνια το ξέρει το Μάκη στον Ημεράκη. Πολλά. Πού έπαιζε μπάλα. Δεν είμαστε φίλοι. Πού έπαιζε μπάλα. Δεν είμαστε φίλοι. Ρε, πού έπαιζε μπάλα. Ξέρω τι κάνει. Ρε, πού έπαιζε μπάλα. Ξέρω τι κάνει. Ιδέα δεν έχεις. Φέτος τον έμαθες το Μάκη στον Ημεράκι. Ξέρω το Μάκη το στον Ημεράκι. Άσε τα διάλογα να πας ρε κόκκινε ψεύτη. Σε... Λες ψέματα χωρίς να υπάρχει λόγος. Πες κανένα ψέμα να πιάσει τόπα. Βγάλουμε κανένα φράγκο. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή. Δεν το ξέρω, πες το Μάκη. Ποιον μοιάζει, ποιον ηθοποιό μοιάζει. Δεν μοιάζει τον Νίκο τον Γαλανό στα νιάτα. Δεν ξέρεις ρε κόκκινε. Προγραμματιστής από Αθήνα. Προγραμματιστής είναι ο Γρηγόρη. Θετική ενέργεια. Να τη βγάλει καθαρή ένα σκυλάκο εδώ τη γυναίκα. Τι είναι, λέει. Να τη βγάλει καθαρή. Κάποιο σκύλο έχει πρόβλημα. Μακάρι. Να πάνε όλα καλά. Μακάρι. Καμία έκπληξη στην αρχική δεκάδα του ΠΑΟΚ. Βλέπετε, ονειρεύουμε μέσα λιμιό αντί ΜΑΚ για καλύτερη τρίπλα και ενθουσιασμό. Λέει ο φίλο. Δεν ξέρω. Η ηρωική αγκάρα τον Ντάμπουλ από χθε κλείδω στην ΑΕΚ. Όσο για το μάτι Κυριακή, παίξει τα σπίτια στο Χιδίο. Ο Κλοπ, που είναι 30 τόσο χρονών και είναι καθηγητή πανεπιστημίου. Φίλο μου, δικηγόρο. Μου λέει για το Λιμιό ότι όπως γύρισε λέει ο Βιερίνια μπακ, κάποια στιγμή αν ο Λιμιός δεν γυρίσει μπακ θα χάσει την καριέρα του. Είναι γεννημένος για δεξιός μπακ λέει ο Λιμιός. Τέλος πάντων. Μ' αρέσει ρε Κολόπεδο λέει γιατί τριπλάρεις λέει τον νόμο σαν το Μέση. Ούτε διδάκτορας ποινικού μητρώου. Ποινικού δικαίου. Ο Κλόπο δικηγόρος. Δεν ξέρω γιατί το είπε. Α, μάλλον για τα μουστάκια. Γρόλιο έχω. Άγγελο γρόλιο έχω. Χρήστο γρόλιο έχω. Καφέ πίνω με σένα φίλε Κλόπ. Γίναμε φίλοι. Τον Κούγια τον έχουμε καλή άποψη και εδώ. Τέσσερις δικηγόρους, ασύλληπτους έχω. Χρήστο Γρόλιο, Άγγελο Γρόλιο, Αλέξη Κούγια και Κλόπ. Δεν θα ξεφύγω από τον νόμο. Ο Κούγιας με τόσους που τρώει, ρε φίλε, πώς μένει τόσο αδύνατος. Με τόσες? Με τόσους που τρώει. Τόσους που τρώει. Τρώει για πλάκ. Πήρε, ρε φίλε, το Μόρα για να κλείσει την καριέρα του στην Κλάρισα. Ναι. Και δύο αγωνιστικές αφού ήταν εκεί, τον έστειλε. Δεν υπάρχει. Ο Φιντάνης τον έκανε πορεία επική με την ομάδα. Είναι υδροχός ο Κούγιας με οροσκόπο σκορπιό, να πούμε, να έχεις υπόψη σου. Και είναι δύσκολο. Αεκάρα για μια ακόμη φορά μας έκανε υπερήφανος, λέει ο Χρήστος. Ναι. Ραπτόπουλε, τι έγινε τώρα που θα ξεφουσκώσει, πότε θα ξεφουσκώσει. 26 χρονών, όχι 30 κλοπ. Τώρα 26. Που δεν έχει και Ευρώπη, λέει ναι. Πλέον τον Double πάει στη Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια πάει τον Double. Έτσι, ονειρεύεται. Έτσι, λέει, ονειρεύεται. Ρε κόκκινε, πες το κοντό να μισεί τόσο την ΑΕΚ. Λέει. Έχει πολύ πλάκα, αφού είναι και τελείως κολοτούμπας. Θα πάρουμε διπλώμα στο χωριό. Ποιος μισεί την ΑΕΚ.
Για ποιον λέει. Εσύ. Εγώ μισώ την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Εγώ όταν η ΑΕΚ έπαιζε με Ρέτζερ και με τις άλλες ομάδες ήμουν ΑΕΚ μικρός. Πες αυτό τον βλάκα που στέλνει το μήνυμα. Επιμπάγεβης, Μαύρου, Δωμάζου, Μουσούρη, Τζόγλου, Χριστίδη και των λοιπών Πεχταράδων, Μίμη Παπαγιών κτλ. Πώς? Τον θείο Ιτζόγλου. Τον παπά του Ιτζόγλου. Δύο Ιτζόγλου ήταν. Ποιος ήταν ο παπάς, ποιος ήταν ο θείος. Του Ιτζόγλου πέσει. Δύο Ιτζόγλου είχε η Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι. Α, έχεις την αίσθηση. Ξέρεις τι δεν ξέρεις. Έχεις την αίσθηση. Την έκτη αίσθηση έχεις. Πάνε παρακάτω, άσε τώρα, έχεις την αίσθηση. Δύο Ιτζόγλου ήταν. Δύο Ιτζόγλου. Αδέρφια. Ρε κόκκινε Παναθηναϊκός, αλλά μην αφήνει στο διπλανό σου τη μαυροκάλτσα να λέει για τέσσερις για την Κυριακή και γίνει καμιά γκέλα και κερδίσει ο Γαύρος. Ο Γαύρος. Δεν γίνεται, φίλε. Δεν τελειώνει το μάτς. Πιο εύκολα μπορεί να βγει ο ήλιος από τη Δύση, να ανατείλει δηλαδή από τη Δύση, παρά να κερδίσει. Δεν στα καλά του Ολυμπιακός, είναι απροπόνητος. Ράπλη, έχεις δει τον Ολυμπιακό ποτέ να παίζει κλειστά στην Τούμπα. Εγώ δεν τον έχω δει. Και γιατί πιστεύω θα το κάνει την Κυριακή. Τι να τον έχω δει. Γιατί έχει, δεν μπορεί αλλιώς να πει. Εγώ τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, σου πω εγώ χρονιές. 78-79-3-0, 79-80-2-0, 80-81-1-0, 81-82-3-0. Τέσσερις χρονιές πίσω από τη σέντρα. Θες άλλες να σου πω. Και άλλες να σου πω. Γιατί να το ρίξω κεφαλιά, ρε φίλε. Γιατί επειδή έκανε λάθος το προγνωστικό. Αυτό σου μιλάει ποδοσφαιρικά, εγώ στοιχηματικά. Άμα με ρίξει κεφαλιά ο κόκκινος, θα ξυπνήσω σε μια εβδομάδα. Το κεφάλι του είναι σαν τηλεόραση ή πλάσμα. Θα ξυπνήσεις. Αν ξυπνήσω. Κεφάλι είναι αυτό. Ρε φελέ, κόκκινε η Οσασούνα. Και η Λας Πάλμας λέει είναι πιο μικρές από την ΑΕΚ που έπαιξε ο Μασούτ. Άκτο. 33 ρε παιδιά, 34 είναι ο Μασούτ. Δεν το ξέρω. Δεν καταλαβαίνει τι. Ανέκρυπτος. Γέρος. Σάλια τρέχουν. Μασέλα. Συγγνώμη. Ναι. Έπαιξε ποτέ για Ευρώπη. Εντάξει, γιατί μιλάτε για την ομάδα της Παμπλώνα. Η Λας Πάλμας έπαιξε ποτέ για Ευρώπη. Τελείωσε, πάει. Τι μου λες τώρα. Η ΑΕΚ είναι το ίδιο. Δηλαδή, αναλογικά. Πώς τα σκέφτεστε έτσι, μέσα στο μυαλό σου μπερδεμένο. Τελείωσε. Ραπ κάνει ένα σχόλιο για Χατσαρίδη, μπορεί να πάρει ο Πάουκ. Προσωπικά μου άρεσε πολύ. Επίσης την Κυριακή το μάτς. Εγώ λέω, παιδιά, λέω, ο Πάουκ μην τυχόν και πάρει το Χατσαρίδη. Γιατί θα. Αν δεν έχει προστασία από τους διαιτητές όπως είχε ο Ανατολάκης, είναι δρεπανηφόρο. Τι είναι, λέει? Δρεπανηφόρο. Αφού θα έχει προστασία. Αν δεν έχει, λέω. Πώς δεν θα έχει. Πολύ προσεκτικός διατυπώσεις μου. Αν δεν έχει. Αν δεν έχει. Αν δεν έχει, ναι. Είναι για να τρώει κόκκινη σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή. Παίζει, δεν παίζει σκληρά. Δεν ήταν κακός εχθές. Δεν είπα ότι είναι κακός. Και όλη η τετράδα τους. Όλη η τετράδα τους. Και ο αριστερά ο Μόρος Γιος, πώς το λέγανε. Και ο Γκετζόρας και ο άλλος ο Κάνταρ. Πάρα πολύ καλή η τετράδα της άμυνας. Και ψηλά, δηλαδή όταν η ΑΕΚ πήγε να φορτώσει, ήταν συγκλονιστική και στον αέρα. Και τα κορμιά τους ήταν. Πώς το λένε, ρώσικα, πώς τα λένε αυτά. Ανθεκτικά, λάντα. Πώς τα λένε. Δυνατά παιδιά, όχι μεγάλη ταχύτητα. Δεν τους βάζεις εύκολα κάτω. Δεν μου λες. Ψηλά κορμιά, δυνατά κορμιά. Ερώτηση. Και στην κόντρα όταν φύγανε ερώτηση. Μετά το 75, δείξαν και καλά ο στοιχεία. Ο χρόνος πιέζει. Ερώτηση. Ναι. Ο φίλος από τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Ναι. Έχει μικρό όνομα. Κώστα το λένε. Κώστα. Και δεν είναι ο Καράπαπας. Είναι ένας κολλητός του Μαρινάκη. Αυτός που ξέρω είναι. Δεν ξέρεις κανένα. Ναι, αυτός που. Αυτός που ξέρω. Ναι. Ο οποίος είναι κολλητός του Μαρινάκη και έχει αλαζονία. Okay. Και λέει. Ακούει τώρα. Πού να ξέρω αν ακούει. Κώστα. Κώστα. Μπες στο www.metrosport.gr και δες αν ο Χριστός στο Ρίο θα χτυπήσει παλαμάκια ή όχι. Ναι, αυτό, εγώ δεν μπορώ τους αλαζόνες. Όχι. Δηλαδή, αυτό που είπανε, ότι δεν υπολογίζω κτλ. Είναι η αλαζονία της εξουσίας. Εγώ δεν μπορώ να έχω. Έτσι γκρεμίζονται. Δεν μπορώ να έχω άποψη για τον άνθρωπο. Άκουσα, μια φορά τον είδα. Άκουσα, δεις. Ομάδα είναι. Εταιρεία είναι. Ό,τι είναι. Αν πιάσεις αλαζονία σαν υπάλληλο, σαν διευθυντή, σαν ιδιοκτήτη, δεν έχεις μέλλον. Θα μπαίνεις μέσα. Σαν να είναι, δίνεις μάθημα στην πρώτη γυμνασίου. Τόσο πολύ θα προσέχεις. Πήγε ο Καμόρα προχτές, πλάτη. Πλάτη τι. Το ρίχνει ένας μια σπροξιά. Ήπουλος. Πού λέγω. Σε ένα μαγαζί ρε παιδί μου. Ένας εκεί. Παοξύ, δεν ξέρω τι ήταν. Τον τραβάει μια. Ρόχι ρε. Το χτύπησε τον Καμόρα. Το χτύπησε τον Καμόρα. Πισόπλατα ένας. Και το λέω γιατί δεν κάθεσαι πλάτη. Περίμενε. Σε μαγαζί έγινε αυτό. Σε δημόσιο χώρο. Ναι, ρε, σε δημόσιο χώρο. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν γουστάρει αυτά που λέει. Τώρα πήγε σε μαγαζί ο άλλο και το κλείνει. Μη μου πει τώρα ότι συμπαρίστασε στον Καμόρα γιατί δεν το χωνεύει. Δεν έχω ιδέα για αυτό. Ναι, άντρα, και του λέω, εγώ τα πάω σε μαγαζιά, πάω σε μια ταβέρνα. Λέει καθίστε. Λέω δεν μ' αρέσει εδώ. Λέω θέλω τείχο. Λέει γιατί θέλει τείχο. Γιατί λέω θέλω να έχω οπτικό πεδίο. Ναι. Σφαίρα θα είναι, γροθιά θα είναι, ξέρω μαχαιριά θα να είναι. Να ξέρω από τι πήγα. Όχι να ξέρω από τι πήρα, να πιάσω μια δεμέσκα, του τη δώσω το κεφάλι, προλάβω, αυτό λέω. Μάλιστα. Καταλάβεις τι θέλω να σου πω. Και αν είναι ουίσκι. Ότι είναι ρε κόκκινε, κανάτα μπορεί να είναι. Ότι είναι, ότι προλάβεις θα πούμε. Έπαθε τίποτα Καμόρα.
Γιατί άμα έπαθει τίποτα θα στενοχωρηθεί. Ρωτάω, ρε, έπαθει τίποτα. Όχι, αφού δεν θα στενοχωρηθεί, δεν σου λέω. Κλάι mind, εντάξει. Μπράβο, ρε, Γρηγόρη, τι καλό άνθρωπο που είσαι. Μα λε τώρα. Χρυσός... Μα λε μια βλακία. Χρυσό άνθρωπο. Ήταν λε ένα μαγαζί και πήγε κάποιο στον έσπρωξε. Με κουκούλα κιόλα ήταν αυτό. Με κουκούλα κιόλα. Ναι. Από πίσω. Τι να. Κατάλαβε. Μπροστά. Σοβαρό ήταν. Όχι. Του λέω λοιπόν αυτού ότι είναι τόσο χέστη που δεν είχε τα παντελόνια να πάει μπροστά. Και σκόθηκε και έφυγε μετά. Τροχάδι. Είναι μεγάλη ρόμπα αυτό. Δεν ξέρω το όνομά του, δεν ξέρω, δεν λέω. Ο Μπάμπης ο Ιντζόγλου έπαιξε στην ΑΕΚΛΙ. Ο αδερφός του ήταν ο Θανάσης που ήταν στον Πανιόνιο. Αν δεν κάνω λάθος. Στον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο. Και οι δύο πολύ καλοί παίκτες. Ο Μπάμπης του Λευτέρη τώρα ποιος είναι αυτός που έπαιξε στην ΑΕΚ. Ο άλλος. Ο άλλος. Ο άλλος. Άρα καλά είπα ο Θείος. Ο Θείος. Σωστά είπα. Δεν έχω Θείο. Δεν έχω Θείο. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Αγαπητέ μου Παντελάκο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τις όμορφες ευχές που μου έγραψες σε αυτήν την μικρή απλή κόκκινη κάρτα. Αλλά κόκκινη, γιατί κόκκινη, βγάλε μια κίτρινη. Έτσι δίνουμε κόκκινες, κόκκινη σε μένα κόκκινη. Το ζεις, ζήστο στην Nova. Μην χάσεις το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 25 Φεβρουαρίου αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Και μόνο με Nova Go απολαμβάνεις τον αγώνα όπου κι αν είσαι. Nova. Ζεις καλύτερα. Το θέαμα εξαρτάται από τη συνδρομή Nova. Απαιτείται σύνδεση ίντερνετ, Wi-Fi ή ενσύρματη. Πληροφορίες στο nova.gr. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα και νη. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Τώρα μας προσέχουν ακόμη περισσότερο με μια σούπερ προσφορά από τη Ford στάθης. Πλήρης τεχνικός και διαγνωστικός έλεγχος του Ford σας για όλο το Φεβρουάριο. Δωρεάν. Διατηρήστε το Ford σας ασφαλές και σε άρεστη κατάσταση. Τους ξέρω και με ξέρουν. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 2394-0-256-05 ή στο forstathis.gr. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Όπου κι αν είσαι, όπου κι αν θες να πας, βρες το όχημά σου στην Avans. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Με τις καλύτερες τιμές και μοναδικές προσφορές. Κάνε τώρα την κράτησή σου με ένα κλικ στο avans.gr ή τηλεφωνικά στο 210-9200-100. Avans, η ελληνική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το οκταπλό jackpot του Λαϊκού Λαγίου μοιράζει μέχρι και 4.500.000 ευρώ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Εβδομάδα clearance στο One Salonica. Με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Τα έμαθες. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά ήσυχα. Τι, έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη. Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά. Στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις δύο μέγα κληρώσεις 23 και 24 Φεβρουαρίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα.
Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα For All ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Δύο νέα καταστήματα For All λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12 και Παπαναστασίου 197. Το νου σας όμως, γιατί προσεχώς νέο κατάστημα και στην προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Στη σημερινή εποχή της ταχύτητας, της ευελιξίας και της ασφάλειας, οι εκτυπώσεις της επιχείρησης είναι εργαλείο ανάπτυξης. Γνωρίστε την επόμενη γενιά HP εκτυπωτών Alpha 3 Laser και Page White. Κάντε συμβόλαιο μαζί μας και αποκτήστε το νέο HP εκτυπωτικό εξοπλισμό με το χαμηλότερο κόστος ανασελίδα ή μειώστε τα κόστη αναλωσίμων των εκτυπωτών που ήδη έχετε. Με την αξιοπιστία από την Ulis ΑΕ, πιστοποιημένη από την HP στις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων και επισκευές εκτυπωτών HP. Ulis ΑΕ, Gold Partner της HP. Δείτε όλη την γάμα HP εκτυπωτών στα καταστήματα Ωρεοκάστρου 16 Σταυρούπολη, Σαλαμίνος 2 στο λιμάνι και στην Καραμαλή 173 Βούλγαρη ή απλώς επισκεφτείτε το site μας nulis.gr. Τελικά, μόνο η μάνα που σε γέννησε σε καταλαβαίνει, Δημητράκη. Άλλο σέρβις. Και πρόσεξε, μόνο με 39 ευρώ. Τόσα δίνεις τη μανούλα σου για να σε φροντίζει. Τόσα έδωσα στη Mitsubishi για να φροντίσει το Mitsubishi μου. Έκανα σέρβις μόνο με 39 ευρώ. Σέρβις Mitsubishi από τον ειδικό μόνο με 39 ευρώ. Εγγυημένα, γνήσια ανταλλακτικά και με δωρεάν έλεγχο σε όλα τα συστήματα ασφαλείας του αυτοκίνητου σου. Μάνα στο σέρβις η Mitsubishi. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Υπενθυμίζω παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα γίνει η οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Υπάρχει τεράστιο βαζάρ ενταλλακτικών. Περισσότερα στο www.listopart.gr. Μην ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων δίδονται με 150 ευρώ. Το 2310-390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνήστε. Και μη λες τηλεφωνήστε, μου θυμίζει το σημείο. Τηλεφωνήσετε. Τηλεφωνήσετε. Okay. Τηλεφωνήστε. Μου θυμίζει το σημείο. Συνημένο το. Με τον άλλο τον Πρικοθύρα, τον Παπαντονίου. Ναι. Συνημένο το. Κανένα, δεν είναι πρόβλημα. Αυτή δεν είναι. Να πω ότι μαζί μας είναι η Σκόντα Εσκιάδη Παλοδήμο, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Όπου οι φίλοι επαγγελματίες οδηγοί ταξί μπορείτε να κάνετε σέρβις το Σκόντα Οκτάβιο με κινητήρα φυσικού αερίου με 70 ευρώ τελική τιμή, με τα πλέον επώνυμα ανταλλακτικά, με το καλύτερο light το οποίο κυκλοφορεί και με 10 ευρώ κουπόνι για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ με φυσικό αέριο. Περισσότερα στο 2310-596-676. Πάμε, έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Απική, μα ασχολείσαι καμιά, μας ξαπλώσεις κάτω, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Χρυσόστομος από Καστοριά είμαι, παιδιά. Τι κάνετε? Ο Χριστόφορος από την Καστοριά. Μέσα από την Καστοριά είσαι. Χρυσόστομος, όχι Χριστόφορος. Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Από ένα μεγάλο χωριό της Καστοριάς, λίγο πιο έξω. Τέλος πάντων. Πώς το λένε το χωριό? Πώς το λένε? Χλόι, χλόι. Χλόι, χλόι, Λιάσκου, τι χλόι? Χλόι, χλόι, έτσι λέγεται. Χλόι, λέγεται το χλόι. Οκ, οκ, οκ. Αρκούδες, λοιπόν, έγινε και αρκούδες, αρκούδες. Παντού υπάρχουν οι αρκούδες. Τις σκοτώνουν οι Αλβανοί, λέει, και τις τρώνε, έτσι. Να φοβάται τις δίποδες αρκούδες όμως. Έχω δίπλα μου μία. Όχι, όχι. Λοιπόν, Παοκάρα, όλα όμορφα και ωραία μεθαύριο. Το θρύλο θρύνο να το μετατρέψουμε κόσμιο όμως. Το φοβάσαι, τον φοβάσαι? Όχι. Γιατί... Θέλω όμως να εκφράσω ένα παράπονο και μία παρένεση ταυτόχρονα. Κάντε πρώτα την παρένεση και μετά κάνε το παράπονο. Προς την ΠΑΕΠΑΟ. Ωραία. Επειδή εμείς από την επαρχία, τώρα σε αυτή την ηλικία δεν μπορούμε να είμαστε οπαδοί, είμαστε φύλαθλοι. Θέλουμε, αγαπάμε τον ΠΑΟΚ. Παλιά ήμασταν και οπαδοί και τρέχαμε. Παλιά ήταν άλλα τα χρόνια. Μπράβο. Εμείς τώρα δεν έχουμε την πρόσβαση, ναι, για να έρθουμε να πάρουμε ένα εισιτήριο. Μάλιστα. Προτείνω λοιπόν, όπως γίνεται και στα μεγάλα κλαμπ, το συζητούσαμε το πρωί με κάτι φίλο. Τι θέλετε? Να, λοιπόν, το λογιστήριο, η ΠΑΕΠΑΟΚ, μετά το πέρας τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Ναι, ναι. Και αφού κρατήσουν και τα εισιτήρια για τους οργανωμένους οπαδούς. Ναι, ναι, τι να κάνουν.
σεβασμό στου οπαδού γιατί έχουν προτεραιότητα είναι. Αργά το πα, λέγε, ναι. Αργά το πα, ναι. Λοιπόν. Τα υπόλοιπα εισιτήρια όλων των αγώνων θα τα βγάζω στο διαδίκτυο την αρχή τη χρονιά. Για να μπορώ εγώ και ίσω να έχω την τύχη να πάρω κάποιο εισιτήριο για να έρθω να δω την αγαπημένη μου ομάδα. Ενώ έτσι τώρα φράγει δεν μπορούμε να έρθουμε να κατασκευάσουμε. Και τώρα που θα γίνει νέα τούμπα και θα πηγαίνετε στο Καφτατζόγλου που είναι πιο μεγάλο, νομίζω θα έχετε καλύτερη. Ελάχιστο είναι. Εντάξει. Και κάτι ακόμη είναι ελάχιστο. Είναι ελάχιστο. Τι είναι ελάχιστο. Μη ρε κόβει να τον κόβει. Τι διαχωρητικότητα έχει ρε φίλε. Μη τον κόβει. Λίγο μεγαλύτερη να είναι, αυτό λέω. Ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Και κάτι ακόμη ρε παιδιά. Χαιρό τώρα θέλω να σου το προτείνω. Επειδή και οι δυο είστε αγαπημένες μούρες. Έχετε fan club και στην Καστοριά. Ναι. Και επειδή έχετε. Όχι, με, όχι μεταπτυχιακό, όχι διδακτορικό, μεταδιδακτορικό σχολείο. Α στα σάλια μπάνε στο. Μπράκα, άκου τώρα θα σου πω. Ναι. Εμείς εδώ. Να μην κάνω το πούμε σαν διαφήμιση τώρα. Έχουμε ένα καφενείο που το έχει ένας ερωτικός μετανάστης από τα Καλάβρητα. Ναι, Γιάννης λέγεται. Ναι. Κάνει ένα κεμπάπ. Ναι. Κεμπάπ πρόβιο. Το οποίο μη ρωτήσεις για τη γεύση. Αν έχετε και κανένα βαριά άρρωστο. Πες το ρε φίλε, το τι θέλει. Η Καστοριά είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Ναι. Σας καλούμε λοιπόν να έρθετε. Δεν είμαστε άστεγοι ρε φίλε να φάμε στην Καστοριά κεμπάπ. Ραπτόπουλε. Ναι. Τώρα μιλάμε για τόπε. Όχι Champions. Ναι, πιο πάνω από εκεί. Λοιπόν, πες το να στείλει 1000 ευρώ. Όχι ρε κόκκινε. Όχι ρε κόκκινε. Γιατί ρε φίλε. Όχι ρε κόκκινε. Για ποιο λόγο να παρατήσουμε το σπίτι. Άκου τώρα θέλει λεφτά το λαμόγιο. Άκου να δεις. Άκου το λαμόγιο θέλει λεφτά. Εγώ σου απαντάω. Παπαπαπαπα το λαμόγιο λεφτά θέλει. Γιατί έχεις μεταδιδακτορικό στην μπάκα. Και γιατί αυτό που θα σου προσφέρει. Που θα σου προσφέρει σε αυτό το μαγαζί. Καφενείο δεν είναι κλειδί. Λοιπόν. Σου λέω ανασταίνει και νεκρούς. Αν έχετε και κανένα βαριά άρρωστο, πάρτε τον. Καλά θα γίνει. Εντάξει, κλείσει. Τι άλλο να σα πούμε. Την έβαλε διαφήμιση. Παοκάρα. Να σε καλά. Γιατί είναι κόκκινο. Το τζάμπα πέθανε. 1000 ευρώ θες για να πα στην Καστοριά. Εννοείται. Ποιο είσαι που είσαι ο φόσκολο, είσαι. Ποιο είσαι η μανεγάκι. Είμαστε δύο. Ναι. Θα πάρουμε από 500 δηλαδή. Βενζίνε δεν θα έχουμε. Βενζίνε. Εντάξει, δεν θα παρατήσουμε την οικογένεια. Ναι. Εργατικά δεν δικαιόμαστε να πάρουμε και κάτι. Δηλαδή, ρε κόκκινε, συγγνώμη, θα κάνει αυτό που έκανε ο Μπάρκουλης, του λέγανε έλα στο ξενοδοχείο, θέλω 1000 ευρώ για να παρουσιαστώ. Το κάνουμε γι' αυτό, εντάξει, όπως θες. Καλημέρα. Εσύ τζάμπα πας. Εσύ είσαι μάνατζερ. Εσύ πας τζάμπα. Όχι, ρε παιδί μου, αν είναι φίλος μου, πάω δωρεάν. Εγώ τον άνθρωπο το μίλησα. Μπράβο, Γρηγόρη, μπράβο, Γρηγόρη. Μ' άρεσε αυτό. Ούτε κοροϊδίες. Από το διαφημιστικό σου δώσαν αυτές τις ιδέες. Ποιο τις έδωσε αυτές. Όχι, φίλε, κάνω κάτι σε βάρος. Μη, πάμε. Θα κάνουμε αυτό. Εντάξει, ναι, έλα. Γεια σου παιδιά. Να το. Αεκτσής φανατικός. Λοιπόν, Χωστή, το χωριό τη Μεσοποταμία που επισκέφτηκες. Ναι. Εγώ το 1979 όταν πήγαμε στη Γάμα Εθνική, ναι. Ήμουν συνοδός με την ομάδα και η ομάδα του χωριού λέγεται Αστραπή Μεσοποταμία. Ξέρω, Τσουλουκίδης ήταν από εκεί και σκοτώνουν αρκούδες οι Αλβανοί εκεί και τις τρώνε. Λοιπόν, έτσι, ναι. Τώρα, ναι. Κάνατε ένα λάθος. Ποιο λάθος. Του Μπάμπη του Ιντσόγλου είναι γιος. Ναι. Ο Ιντσόγλου που έπαιζε στο Ηρακλή, γιατί πέρασε και από τον Πιερικό. Ο Μπάμπης πέρασε από τον Πιερικό λίγο. Όχι ο Μπάμπης. Αυτός ο νεότερος. Ο νεότερος, ο νέος, ναι. Λίγο, ναι, ναι. Λίγο, όχι, λίγο, ένα χρόνο έπαιξε. Ένα χρόνο, λίγο. Δύο χρόνια λοιπόν, και μου τον σύστησε, γιατί ήρθε, με το, ήρθε ο Μπάμπης με τη γυναίκα του και με το Λάκη του Παπαϊωάννου και καθίσαμε καλά δύο ώρες. Ολοχωμένος ο Λάκης Παπαϊωάννου, ολοχωμένος εκεί σε τέτοια είναι. Και καθίσαμε κανένα δύο ώρες. Όπου και να το σηκώσει από μανιτάρι, θα βρει το Λάκη τον Παπαϊωάννου. Ο Λάκης ήθελε να με προτείνει να γράψω βιβλίο. Λέω, δεν γράφω. Ο Λάκης είναι πανέξυπνος. Απλά του την πέσανε εκεί ο παδί του Ηρακλή και φοβήθηκε λίγο να πούμε. Το βιβλίο. Του φάγανε τον Αναστασιάδη, να πούμε το Σάκη. Το βιβλίο το έχω στο μυαλό μου, εγώ δεν χρειάζεται να γράψω. Καλά, 72 είναι. Ξεκίνα το γράψει, δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Λοιπόν. Επίση. Θα πω ότι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ναι. Ολυμπιακός ναι. Έρχεται για να παίξει υπέρβομων και αισθειών ναι. Στην Τούμπα. Ναι. Έχει πολλούς λόγους ναι. για να θέλει να κερδίσει. Θα χάσει όμως. Θα χάσει. Θα χάσει. Θα το δούμε. Γιατί τώρα, είναι σε τραγική βιολογική κατάσταση και φόρμα. Στο γήπεδο θα φανεί αυτό. Θα λοιπόν, φανεί. Επίσης, ναι. Επίσης τραυματίστηκε ο Μπακάκης σαν μήνυμα ένα μήνα έξω. Να απώλεια. Οπότε ο μόνος που υπάρχει από εκεί είναι ο Γκάλο. Για δεξιά ποιος θα παίξει. Αλλά ναι. Επειδή ο Βράνης παίζει μπακ στην Εθνική Βοσνία. Θα το βάλει μπακ το Βράνης. Μπορεί να τον βάλει μπακ. Πάει γιατί έχει, έφυγε, γιατί έχει, το κατάλαβα. Έχει πάει τριάδα στα στόπερ, κατάλαβα. Έχει περίσσιμα από στόπερ. Να είστε καλά κύριε Κώστα. Γεια σας. Ο Γκονζάλος τον έφαγε λάχανο τον Μπακάκη. Τον έχει κάνει κουτό να πούμε. Λέγε.
Μάλιστα. Εγώ μιλάω. Μάλιστα, κυρία μου, εσείς μιλάτε. Εγώ μιλάω. Θέλω να πω πόσο αφελείς μπορεί να είμαστε εμείς οι παοκτσίδες. Όλος ο οργανισμός. Από διοίκηση, από φιλάθλους, από. Ελπίζω όχι ποδοσφαιριστές. Γιατί το λέτε αυτό. Τους... Ναι. Γιατί το λέω. Ασχολούμαστε με μια ομάδα που θα έρθει στην Τούμπα, ναι. Ανύπαρκτη. Ναι. Μιλάμε όλοι για μια ομάδα που θα έρθει εδώ και θα χάσει περπατώντας. Ναι. Λοιπόν, και δεν βλέπουμε εδώ στην περίπτωσή μας το τυρί είναι ο Ολυμπιακός και η φάκα είναι η ΑΕΚ. Και ναι. Δεν το βλέπουμε. Η ΑΕΚ δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Η ΑΕΚ μας στείλει τώρα, μας έστειλε το τυρί. Και εμείς το τρώμε. Το τρώμε το τυρί. Λοιπόν, όπως έγινε στην περίπτωση του Άρντα. Πήγανε τον Άρντα, του κάναν τραμπούκο, βγάζουν το μαχαίρι και τον κυνηγάνε και του λέει ο άλλος. Εγώ είμαι από τον Ολυμπιακό. Ναι. Ακούτε τώρα τι έγινε. Ναι. Τον κυνηγάει, εσύ πας και δίνεις εντολές να σκοτώσεις κάποιον και δίνεις, θα σου πεις όμως ότι είσαι ποιος είσαι. Δώσε την ταυτότητά σου. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Βγάζει ο Μπούζος τον πατέρα του Άρντα. Το ότι ξέρεις εσύ, όλο το περιστατικό γίνεται. Το ότι ξέρω εγώ τι. Το ότι ξέρεις εσύ όλο το περιστατικό γίνεται. Τι ξέρω εγώ. Αυτό υπόθηκε από τα ραδιόφωνα, δεν το ξέρω εγώ. Από τα ραδιόφωνα το άκουσα. Το έπαιρε κόκκινε, δεν παρακολουθείς ρεπορτάζ κόκκινε. Το είπε ο μπαμπάς του. Το ο μπαμπάς του το είπε, δεν παρακολουθείς ρεπορτάζ. Ο μπαμπάς του ήταν εκεί. Άκου τώρα το φελό του κόκκινε. Μη μιλάς ρε φίλε. Ο μπαμπάς του το είπε κόκκινε. Ότι είπε τι ήταν ο Μπούζος. Έβγαλε ο Μπούζος του μπαμπά του από την Αίγυπτο αν είναι δυνατόν για να μας πει ότι τον κυνηγούσαν και τον φωνάζαν είμαι του Ολυμπιακού. Και ρωτάω, έχει ο Ολυμπιακός να δώσει παιχνίδια με τον Ατρόμητο. Όχι. Ποιος παίζει με τον Ατρόμητο? Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, τη Δευτέρα. Ποιος σε κυνηγάει να σου πάρει το πρωτάθλημα? Άρα είστε ταγάρια εσείς, έτσι. Μάλιστα. Αν είμαστε, λέει. Αν είμαστε, λέει. Μάλιστα. Είναι δυνατόν. Να σε καλά. Να σε μια ομάδα που θα και θα χάσει περπατώντας. Να σε καλά. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, φίλε, ο Κουζενίτης, ο Αγγιτής, ο Μιωμίτσος, από το χωριό. Από το χωριό? Ποιο ναι. Χωριό, ρε. Έχεις κάποιο πρόβλημα με αυτό που λέει? Δύο θέματα έχω να πω. Εγώ θα έπαιρνα την κατσίκα για να αρχίσω να του φέρω στο κεφάλι έτσι που σου μιλάει. Δύο θέματα, παιδιά. Έλα. Και να κλείσω. Ναι. Γι' αυτό που είπατε με τον Ουάρντα. Ναι. Ο Ολυμπιακός πριν δύο εβδομάδες έπαιξε μες στον Ατρόμητο. Ναι. Έτσι. Ναι, και. Κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ναι. Να εξηγήσω και στον κύριο, ότι δεν ήταν εκτζίδες και δεν ήταν χαζοί αυτοί. Φως φανάρι, ο άλλος θα καταλάβει ότι ήταν εκτζίδες. Πες τον Ολυμπιακός για να καταλάβει ότι είναι εκτζίδες. Δέχτηκε λεκτική, ρατσιστική επίθεση ο Άρντα. Μόνο ο Άρντα. Γιατί ρε. Μαϊμού και τέτοια, δεν ξέρω γιατί. Πάνε εδώ τους Ολυμπιακούς. Ήσουν μπροστά κι εσύ. Εγώ ναι, μπροστά ήμουν δίπλα έτρωγα στην Κεσαριγενή του καφενείου. Τέλος πάντων. Και κάτι άλλο για τους Θεσσαλονικείς εκεί πέρα. Ναι. Ο Σκίμπε, ο προπονητής της Δυτικής Ελλάδος. Ναι. Είδες ότι άλλαξε η έδρα τώρα. Του Καρισκάκη του πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Ναι, έτσι. Αφού έχουμε το ίδιο. Δεν θα παίξουν στην Τούμπα η Εθνική, να το ξέρετε αυτό. Πες κάνει... και τους παοκτσίδες εκεί. Ναι. Στο Βικελίδη θα παίξουν γιατί έχει καλύτερο χλωροτάπητα. Το λέω έχω πληροφορία βάσιμη. Πληροφορία βάσιμη. Βάσιμη. Ναι. Από ότι κανένα... θα παίξουν στο Βικελίδη. Τα παιχνίδια γίνονται στο Βικελίδη, όχι στην Τούμπα. Από υπόγειο. Από ανώγειο. Δεν μου λες, φίλε. Έλα. Το χόρτο στο Καριλάο το έχεις δει. Είναι καλύτερο, φίλε. Κουτόχορτο είναι, φίλε. Και κάτι άλλο. Η ομάδα χθες έπαιξε φανταστικά. Ναι, ναι, ναι. Καλά. Φύγερε, φύγε. Δεν προβλήθηκε όμως. Φύγερε κλεφτοκοτάκι πέρα στο χωριό. Αυτός πήγε στον Ουάρντα, πήγε και στον Καμόρα. Να πάρει το φουντωτό και πλούσιο μαλλί. Τον αλήτη. Το μεγαλύτερο ταγάρι σε εσύ, ρε Παοξή. Εγώ είμαι Παοξής, να ξέρετε. Έλα, Μπόζο, τελείωνε. Άιντε, ό,τι να είναι. Έλα, Μπόζο, τελείωνε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Κωστάκι. Με νευρίασε χθες αυτή η Χανούμ Μπουρέκ που πήρε κάτι μια μισή ώρα να πούμε το βράδυ και έλεγε ότι σέβομαι λέει τον ΠΑΟΚ, δεν σέβομαι τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ και το λαό του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι αυτός που θα μιλήσει για το λαό του ΠΑΟΚ, ρε Κώστα? Να σε πω κάτι, τους πήρε ο Τίγρης, τους πέταξε δύο κατηγορίες κάτω και τον φυλάνε τα μέζεα δεξιά-αριστερό, δεξιά-αριστερό, δεξιά-αριστερό όλη τη μέρα. Να κάνω κάτι, να πω κάτι. Ναι. Να πω κάτι. Τι διαφορά έχουν αυτοί από εσάς που φιλούσατε τα μέζεα του Ζαγοράκη και το Βιολίδη? Μεγαλύτερη φίλε, διαφορά έχουν. Ρε αρχή τα γάρια. Τα γάρια. Άσε ρε κόκκινη το χειμώνα. Τα χάρα που. Δεν πήγα να δείξει κατηγορία και να σου πω κάτι. Όποιος, βρε το Ζαγοράκι τον έκανε σε ευρωβουλευτή. Ο Τίγρης σε πειράζει ρε. Ρε βλαχοπαοξή να πούμε. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Και πήρε αυτός να πει ότι δεν σέβεται τους παοξίδες. Ποιος είναι αυτός εσύ? Τότε που έλεγε ο Ντέμις δεν πληρώνω ρε. Θα κάνω μεταγραφές. Δεν τα σκεφτόταν αυτά. Έλα, σταμάτα τώρα κι εσύ. Άμα έμενε εδώ κανένα μουστάκι, θα είχαμε κανένα άγαλμα του Βιολίδη δίπλα στο Δεδέογλου εκεί πέρα. Άιτε τώρα. Έλα, τα γαροβλάκο πάω ξύγκεση τώρα. Άντε, σ' αγαπώ πολύ. Φαΐ η επόμενη γραμμή τώρα. Παρεξηγήθηκε. Άκου μήνυμα. Καλά. Αμάρε κόκκινε με τα μηνύματα μα κόβει στα Facebook. Γιάννη.
κάνει αντίλαλο ακροατής. Λοιπόν, παιδιά, λέει καλησπέρα. Πώς σχολιάζεται ότι έχει αναβληθεί η έφεση του Ολυμπιακού? Ναι. Αν είχε κλειδώσει το μείον τρεις πριν το ντέρμπι, ναι, ο Ολυμπιακός θα ερχόταν σχεδόν αδιάφορος. Ναι. Καλή προσέγγιση. Αυτό, ναι, δηλαδή λέω ότι ναι, ευνοεί τον Ολυμπιακό τον Πάουκ ή τον Πάουκ. Τον Πάουκ ευνοεί. Ρώτα τους ρεπόρτερ για να σου πούνε. Στο off the record. Παρακαλώ. Ή το μυαλό σου δεν φτάνει μέχρι εκεί. Ρώτα τους ρεπόρτερ. Άλλο ευνοεί τον Πάουκ, καλά, ναι, κοιμάσαι όλα. Έλα, έλα, έλα. Τέλει. Ένα, ναι, ένα. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Ο παππού Αλπίνο. Έλα, παππού. Ο Μάρκος είναι. Ναι, ναι. Ο παππού, όπω είπε, ο παππού. Ο παππού Αλπίνο. Ήταν και οδηγό στο σχολικό. Ο Μάρκονάκι είναι ο παππού ο Μάρκος. Ο παππού ο Μάρκος, οδηγό στο σχολικό ήταν. Ναι. Να σε πω κάτι, φιλαράκι. Όσο για αυτό το παλικάρι που είπε ότι η ΑΕΚ θα έρθει περπατώντας εδώ, τρελός παπάς τον βάφτισε. Ούτε ο Ολυμπιακός θα περάσει από εδώ, ούτε η ΑΕΚ θα περάσει από εδώ, ναι, να καταλάβει. Λες, αυτά τα πράγματα χαιρετήματα, χαιρετήματα. Όσοι είχαν πει ότι θα πάνε πάνω και θα φέρουν το διπλό από τη Ρωσία, απεδείχτηκαν πώς ακριβώς το φέρανε. Το παλέψαμε. Απαντήσω στους καραμπέδες το και στις καρέκλες τις χωριάτικες τώρα. Χωριάτικες. Χωριάτικες, ναι, τις χωριάτικες. Το σούρδο, ρε. Γιατί ρε σούρδο. Γιατί εγώ το χωριό μου το λένε Γαλατινή. Και το λέω από ποιο χωριό είμαι. Ναι. Παοξής Φόλα, θα είμαστε όλοι μαζί. Το μόνο πράγμα, το τονίζω και το λέω, ναι, καμία καρφίτσα, ναι, αυτό που έβγαλε ΠΑΕ και μόνο κάνει πινέζ. ΠΑΕ, ναι, τα σημειάκια, τα χαρτάκια. Τα χαρτάκια θα πετάτε. Λαλαλά. Λαλαλά, λαλαλά. Χαρτάκια. Όλο το Σουρδιστάν θα φωνάζει λαλαλά. Ο λαός του ΠΑΟΚ. Λαλαλά, λαλαλά, χαρτάκια θα πετάει. Α, δεν είναι κοτρώνα τώρα. Για πρωτάθλημα πάμε. Λαλαλά, λαλαλά. Θα είχε μέσα, έχει σημειάκια. Λαλαλά, λαλαλά. Όχι, τώρα τι έγινε, θα γίνει κανονικός έλεγχος από τους σεκιουριτάδες. Παλιά γιατί δεν γινότανε. Λαλαλά, λαλαλά. Τα τέσσερα τα παιδιά στα Μουδανιά. Α, τα Μουδανιά τα παιδιά. Αγάπη, φιλιά, σε όλους. Χαιρετισμού στο Σουρδιστάν. Τον επόμενο, ναι. Είδες οι παοξίδες θα πετάξουν χαρτάκια. Λαλαλά, λαλαλά. Δεν θα πετάξουν χαρτάκια. Να υπάρξει πολιτισμός ποδοσφαιρικός. Όχι, επειδή κλάουν πατάτες, μην τρέχουν. Βρέθηκε καιρός να γίνει. Όχι, όχι, όχι. Ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός πραγματικός. Ο φόβος τους κάνει. Ο φόβος. Ο άνθρωπος πειθαρχεί με το φόβο. Το κατάλαβες. Okay. Οι μαγκουριές στο σχολείο και. Γιατί δεν πηδάς από το Λευκό Πύργο κάτω? Γιατί να πηδήσω, γιατί θα πεθάνω. Επειδή φοβάσαι. Όχι, επειδή θα πεθάνω. Επειδή φοβάσαι το θάνατο. Φυσικά. Πάμε στον επόμενο. Ακού τι είπε τώρα, ακού τι παπαριά είπε. Τώρα. Η παπαριά είναι αυτή που λες, ο φόβος. Ναι, ρε, κόκκινε. Κάτι πρέπει να σε κρατάει. Κάτι πρέπει να σε κρατάει. Κάτι πρέπει, κάτι είναι πρέπει να σε κρατάει. Ναι, η νόμη της φύσης. Γι' αυτό βάλατε τις θρησκείες εκεί να ελέγχουν τους λαούς, να τους φοβίζουν. Ξεκόλα. Γι' αυτό ξεκόλα βάλατε τον άνθρωπο να φοβάται γενικότερα. Ξεκόλα. Και τώρα πάω οξύ, μπρουτ, μπρουτ, μπρουτ. Πετάει λαλαλαλαλα. Τα χαρτάκια γιατί φοβάται. Φοβάται λαλά την τιμωρία λαλαλαλα. Ναι, λέγε. Λέγε, φίλε. Ναι, ναι, γεια είπαμε, σας. Γεια σας, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Επιτρέπεται οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού να βγαίνουν και να γράφουν ορισμός ξεφτύλα για τον Αρετόπουλο που τόσα χρόνια ο Αρετόπουλος τους ευνοούσε? Ναι, αλλά τους ευνοούσε όταν πληρώναν αυτή την ΕΠΟ. Τώρα εμείς έχουμε την ΕΠΟ. Πώς θα γίνει, ο Αρετόπουλος, ο Αρετόπουλος είναι μπιφτεκάς. Θα γυρίζει τον μπιφτέκι από την άλλη. Λαλά. Φοβούνται. Ξέρει ο Αρετόπουλος από μπιφτέκι. Και δεύτερον, την Κυριακή να μην παίζει στην Τούμπα ούτε καρφίτσα. Λαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλαλαλα. Χαρτάκια λαλα. Στον επόμενο. Λαλαλα. Και σέλφι. Σέλφι λαλα. Ναι. Λέγε, φίλε. Κωστά. Ναι. Τώρα άκου να σε πω, δεν είμαστε 12 βαθμούς πίσω, είμαστε μπροστά. Επομένως, δεν χρειάζεται να θα γίνει έλεγχος σωστός. Λαλαλαλαλα. Δεκαβάλλον στο άλογο είσαι. Δηλαδή οι σεκιουριτάδες στα άλλα μάτια δεν κάνουν κανονικό έλεγχο. Κώστα, δεν κάνουν, περνάω τι να είναι, έτσι, λαλά. Άλλο είναι το θέμα μου και θέλω να το μεταφέρω. Έλα, μετέφερε το. Άλλο είναι το θέμα μου εμένα για το παιχνίδι της Κυριακής. Έλα, πες μου. Προς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Να ακούσουνε λοιπόν, ναι, τα παιδιά. Που ακούνε. Ναι. Παιδιά. Ναι. Μην είναι το μάτς 3 και 4-0 και μου κάνετε πάλι το fair play και μου παίζετε πασίτσες. Εντάξει. Μην μου κάνετε όπως με τον Παναθηναϊκό 4-0 στο 55 και πάσες. Θέλω στο 4-0 ημίχρονο. Ναι. Στο δεύτερο να ξεπεράσουμε το 6 των σερών. Να κάνω μια ερώτηση. Ακούτε, παιδιά. Ναι, να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις, κύριε Δαπτόπουλο. Ο Ολυμπιακός δεν το δίνει το μάτς. Λαλά. Ποιον Ολυμπιακός. Τι Λαμία λαλά το έδινε. Δύο έβαλε στη Λαμία λαλά. Για τον Κούλι μιλάς, για τον Κούλι.
Άλλο λέω εγώ. Αυτοί που τα βρακιάψουν σκατωμένα από το Βενιζέλος. Είναι. Μην τον κόφεις, μην τον κόφεις. Μην τον κόφεις. Λίγο πιο προσεκτικά. Όχι, λαλά. Γίνε και εσύ λαλά. Σε παρακαλώ. Εδώ είμαστε μεγαλικά και πια. Λαλά. Και κάτι άλλο τελευταίο για να κλείσω. Ρε εσύ κόκκινε. Σε κάνει ο άλλος ο άνθρωπος τραπέζι, σε λέει γενικά να αρχίσει να φάει και τίποτα. Θες και 1000 ευρώ, ρε. Ποια είσαι, η Τζένικα Ρέζι του 60. Τι Τζένικα Ρέζι. Ποιος είσαι, ρε, καλά σου. Ποιος είσαι, ρε, εσύ κόκκινε. Το πιάς το επιστρέφω, φίλε, εγώ μιλάω καθαρά. Άκου να δεις τώρα. Βρίσε, δεν πειράζει. Άκου να δεις τώρα. Δεν σε βρίζω γόρι μου, αλλά σε παίρνει ο άλλος ευγενικά, σου λέει, σε κάνει το τραπέζι. Πες, σε ευχαριστώ. Φίλε, θέλει και 1000 ευρώ, κόκκινε. Δεν με κάλεσε σπίτι του. Και το λέω σοβαρά, το είπες και σοβαρά, δεν το είπες για πλάκα. Δηλαδή, άμα ήταν από τους κάκου του Ρίδη και σε έλεγε στα δύο, θα πήγε να τα πάρει. Σε μεγαζί με κάλεσε. Σε μεγαζί, ρε. Μαγαζί, λέγε. Σε μαγαζί, θέλω να το διαφημίσει. Γιατί? Δηλαδή είσαι ο Σάκης ο Ρουβάς, ας πούμε, κάπως έτσι. Όχι, είμαι ο Σάκης ο Κουβάς. Έτσι. Γεια. Ναι. Ο Ρουβάς πόσα θα ήθελε. Δεν με ενδιαφέρει, ρε. Για να ξέρουμε την τιμή. Δεν με ενδιαφέρει. Πάει, τελείωσε. Αυτός τι ενοχλήθηκε που τα ζήτησα. Σου λέει κάτσε που όχι, πολλά είπες, λέει. Εντάξει, δικαίωμα. Αυτό είναι, αυτή είναι η τιμή. Ε, μ' ακούτε. Όχι. Ναι. Έλα, Αλέξανδρε. Γίγαντα. Θα κάνουμε ανάσταση του Λαζάρου, ανάσταση του Κυρίου και ανάσταση του Πάου. Λοιπόν, θα έρθω στη Μαρμίτα να δούμε τα υπόλοιπα μας. Α, στη Μαρμίτα θα έρθεις και στην τηλεόραση. Θα σε βγάλω εγώ. Αν δεν σε δώσει τρία εκατοστάρικα. Αν δεν σε δώσει τρία εκατοστάρικα, δεν θα πας. Φοβάσαι να εμφανιστείς δηλαδή. Δεν φοβάμαι να εμφανιστώ. Με ξέρουν και όλοι οι Εργιανοί, οι φίλοι μου και οι Ηρακλειδείς και οι Καλαμαριώτες. Λοιπόν. Θα έρθεις δηλαδή. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Χωρίς λεφτά. Χωρίς λεφτά. Χωρίς λεφτά, ένα καφεδάκι με κεράσιμο. Τσάπαρε! Τικός άνθρωπος εγώ. Κατάλαβες. Είμαι πονέμος που αυτής και είμαστε φλόρι. Ο κόκκινος θέλει 1000 ευρώ να πάει στην... Έχουμε τα στις αίρες, ρίξαμε 6 και θέλω να το ρίξω όπως η κυβέρνηση με τα δεύτερα 7. Καταλάβατε. Γιατί πονάμε με τον Ολυμπιακό. Και την ΑΕΚ. Άλιστα. Γεια σας. Γεια σας. Σύντομος ο Αλέξανδρος σήμερα. Και περιεκτικός. Χίλια, ε. Άφησε είδηση. Ναι. Θα έρθει στη Μαρμίτα. Θέλει 1000 ευρώ ναι. Κόκκινος να πάει στην Καστοριά. Πολλά είναι. Τώρα θες μπουνιά στον αέρα ή εκτός αέρα. Προλαβαίνεις. Θα δεις. Εντάξει. Ναι. Σαν το λάστιχο. Λέγε φίλε. Που σου έρθει στο κεφάλι. Ναι, 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 ναι. Λέγε φίλε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Με περνάτε για τρελό. Όπω θέλω να πω. Ναι, μου ακούτε. Ναι, σε ακούμε. Λοιπόν, Κώστας λέγομαι. Πρώτη φορά παίρνω. Λοιπόν, κάτω από Αθήνα. Από Αθήνα. Αποκλείεται να είσαι Αθήνα. Κάτω από Αθήνα. Δεν μοιάζει η φωνή σου για Αθηναϊκή. Εντάξει, τρία χρόνια εκεί πάνω, στα μέρη σας ζούσα. Χάλασε η προφορά σου εδώ. Άσε ρε χωριαταραίος, είσαι δικός μας είσαι, από πού είσαι. Η καταγωγή μου από Πρέβεζα. Χωριαταραίος δικός μας είσαι, Πρέβεζα. Έλα. Σιγά μην το χωριαταραίας, κάτι εκφράσκεσαι. Για λέγε. Λοιπόν. Έλα, πάω ξύσε, πάμε παρακάτω. Δε, πρώτα απ' όλα, οποία τιμή να τηλεφωνώ μετά τον Αλέξανδρο. Οποία τιμή. Μ' αρέσει. Λοιπόν. Ότι είναι γραμματιζούμενος. Γραμματιζούμενος. Και δεύτερον. Επειδή είμαι για το σκηνικό με του Άντα, θέλω να πω κάτι. Έλα, μα τι έγινε. Και εσύ ήσουν αυτό από τη Μάρτυρα. Για να σου πω κάτι. Όχι, όχι, όχι. Τι ήταν δικιά σου εικόνα. Άκουρε, φίλε. Αυτά εμείς τα περιστατικά, σαν εκπομπή, γελάμε με αυτά τα. Σπάμε πλάκα. Ξέρεις γιατί σπάω πλάκα. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα. Όχι. Γιατί έσπαγα πλάκα και με τον Ιατρόπουλο και με τον Νέτο και με τους παίκτες του Άρη που τους πανάγανε οι παοξίδες γιατί έπεφτε ο Πάοκ. Γελάω εγώ με αυτά. Ξεχνά και κάτι άλλο έγινε. Τι έγινε. Οι φίλαθλοι του Άρη ορμήξανε τους φιλάθλους του Ηρακλή. Τους παίκτες. Τους παίκτες του Ηρακλή και τέτοια, ναι. Τα λέω όλα. Έτσι. Γιατί δεν δίναν το παιχνίδι τζάμπα. Τα θυμήθηκε, ναι. Γιατί δεν δίναν το παιχνίδι τζάμπα. Έτσι. Ο Σκόρδας ήθελε να δώσει το παιχνίδι, αλλά δεν είχε λεφτά να το αγοράσει, να πούμε και. Πήγαν τραμπούκο και. Σκάσε. Ναι, σκάσε. Κατάλαβες, γίνονται αυτά. Ναι. Λέγε. Έχεις βάλει Πέμπτη και προχωρά στο περιφερειακό τώρα. Τι Πέμπτη αυτό, δεν έχει ταχύτητες. Ούτε φρένα έχει. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, μετά το μάτι στο Περιστέρι. Ναι. Αν το ψάξετε λίγο. Ναι. Λοιπόν, βγήκε συγκεκριμένη σελίδα και στοχοποιούσε τον Ουάρντα. Ναι. Με κάποιους πολύ. Καθόλου μα καθόλου. Για τα φυλάκια που έστειλε στο Σαββίδι. Στον μπαμπά, φυλάκια έστειλε. Στον ιό, στον ιό. Ναι, στον μπαμπά, ναι. Όχι, 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 άλλη σελίδα. Άλλη σελίδα. Και στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει κάποιο κλαμπ μια συγκεκριμένη μεγάλη ομάδα τη Αθήνα. Εντάξει, από του πιο δραστήριου θα μπορούσε να πω κατά αυτόν τον τρόπο. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Για μένα αυτά είναι γελία, αδιάφορα και ποταπά. Σημασία έχει να σου πω κάτι. Ότι ζει ο Ουάρντα. Πρώτον, ότι δεν έχει γίνει τίποτα. δεύτερον,
ότι αν ήταν να γίνει κάτι κακό, όπως κάποιοι υπονοούν ότι πήραξε κάποια γκόμενα, να είσαι σίγουρος ότι δεν βγάζει πιστόλι κάποιος για πλάκα. Αν το βγάλει, κάτι κάνει. Αυτοί πήγανε από εκφοβισμό, δεν ξέρουν ότι ο Άντα είναι κανονικός τρελός, το βάλε στα πόδια και τελείωσε η μπουκάδα εκεί. Το θέμα είναι το εξής, επειδή ακούω τους παουτζίδες ότι λένε με ποιο παίζει ο Ατρόμητης την Κυριακή, με ποιο παίζει ο Ατρόμητης. Τη Δευτέρα παίζει, όχι την Κυριακή. Τη Δευτέρα, λάθος μου. Οπότε δεν έχει καμία σχέση με αυτό το θέμα, είναι άλλο το θέμα. Έχει να κάνει με το σκηνικό που έγινε στο γήπεδο Περιστερίου με τους παουτζίδες του Ολυμπιακού. Τελείωσε. Πάει. Πολύ απλά. Και κάτι να τελειώσω. Ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η κυρία που έχει την ανταπεράθεση με τον ιατρό. Ναι. Να καλά, αν είναι ιατρός, είναι εκτινίατρος, παρακαλώ πολύ. Εάν είχε αντανακλαστικά οι ηχολήπτες εδώ πέρα, θα είχε γίνει viral. Ναι, παιδιά. Τι ναι, θα γίνει επειδή... viral. Συνήθως τις εκπομπές... Το κάναμε στο rapto.gr, το κόψαμε, το κάνει ο κομμουνιστής, ο οποίος είναι γάτα με λουστρίνια. Δεν υπάρχει τώρα. rapto.gr. Εδώ κοιμούνται οι δικοί μας. Δεν το πήρανε. Προσπαθούσα μια ώρα να πετύχω το καβγά στο βίντεο του. Λοιπόν, πού να μπει κομμουνιστή, rapto.gr. Θα τα πούμε μετά. Από εκεί μπαίνω και σε θαυμάζω. Γεια σου, καλά. Γεια σου. Λοιπόν, βρείτε την Αυγέννη πιο συχνά. Πιο συχνά και να γίνει. Εντάξει, δεν πρέπει. Όπως βρήκαμε εσένα, να βρούμε και αυτήν. Γεια. Ο Μπάμπης, άκου μήνυμα, ρε φίλε. Αυτό που έχασε ο Μασούτ, το έχασε Τετάρτη Δημοτικού και μετά με βάζανε να παίζω τέρμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Λοιπόν, λέγε, μπαγκέτα με κοτοπουκές, χειροποίητη ζαμπορωτηρόπιτα ή μπεργκεράτο. Για πες άλλο. Άλλο. Today's Todaylicious. Μέρα, νύχτα, τέλεια κουζίνα. Today's. Keeping the city alive. Today. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στην Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτη, σαν τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ, Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Εβδομάδα clearance στο One Salonica με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Τα έμαθες. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά ήσυχα. Τι, έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη. Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά. Στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις 2 μέγα κληρώσεις 23 και 24 Φεβρουαρίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Χτύπημα στο Parbreeze. Αργά ή γρήγορα θα ανοίξει και τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί. Ελάτε στην Carglass και εμείς θα το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά.
Με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόσθιου Bar Breeze σας κάνουμε δώρο ένα σέτι αλλοκαθαριστήρων Boss αξίας μέχρι και 40 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Καγκλάς επισκευάζει, Καγκλάς αντικαθιστά. Καταστήματα Μοναστηρίου, Μενεμένης, Θερμής και Χαλκιδικής. Prince Oliver, κοστούμι Travel and Business. 199 ευρώ. Ανακάλυψε το στη Θεσσαλονίκη. Προξενού Κορμελιά 48 και στο www.princeoliver.com. Make the difference, Prince Oliver. Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στις 7.30. Τούμπα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στην 23η αγωνιστική της Super League παίζει με τον Ολυμπιακό και το Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί με όλο το δημοσιογραφικό του επιτελείο αλλά και το Mollers, το νούμερο 1 μουρουνέλαιο στον κόσμο από την Apollonia Nutrition. Απολαύστε τη μετάδοση του αγώνα στο Μετρόπολης 95,5 σε περιγραφή του Δημήτρη Μανούση και του Νίκου Κουλιανού. Κυριακή στις 7.30 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός απευθείας από την Τούμπα στο Μετρόπολης 95,5 παρέα με το Mollers, το νούμερο 1 μουρουνέλαιο στον κόσμο από την Apollonia Nutrition. Θα σε συναρπάσει, θα σε οθείς, θα σε δυναμώσει, θα σε συγκινήσει, θα σε ξεσηκώσει, θα σε κατακτήσει. Στοίχημαν.gr, 13ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος και παράλληλοι δρόμοι υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει. 20.000 δρομείς, κορυφαίοι αθλητές και μοναδικές εκπλήξεις. Εγγραφές μέχρι τις 7 Μαρτίου στο alexanderthegreatmarathon.org. Κλείσε θέση τώρα. Την Κυριακή 1 Απριλίου θα είμαστε όλοι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Ο Φυγάς του Μετρόπολης 95,5 απέδρασε με 2.000 ευρώ. Βρες τον και κάντα δικά σου. Βρες τον και κάντα δικά σου. Μετρόπολης 95,5. Σκοράρουμε ψηλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα τελευταία 22 λεπτά στο Μετρόπολης 95,5 των FM. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας η Σκόντα Εσκιάδης Παλωδήμος, η κορυφαία εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα στον χώρο του αυτοκινήτου, η οποία έρχεται με μία ακόμη σούπερ προσφορά για τους φίλους οι οποίοι έχουν αυτοκίνητο με φυσικό αέριο, πόσο μάλλον οι φίλοι οδηγεί ταξί, με φυσικό αέριο επαναλαμβάνω. Το σέρβις αυτοκινήτου με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, τα ανταλλακτικά και τα καλύτερα λάδια τα οποία υπάρχουν στην αγορά, όπως επίσης και με μια κάρτα την οποία θα έχετε 10 ευρώ για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ με φυσικό αέριο, με 70 ευρώ τελική τιμή. Όλα. Και ΦΠΑ και εργασία και τα πάντα. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Εθνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή στο 23-15-96-6-76. Πάμε στον κόσμο, καθώς οι γραμμές είναι κατηλημένες. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Αεκτής από Βέρεια. Γεια σου, Αεκτή από τη Βέρεια. Πάει Βέρεια, διαλύθηκε, καλά να πάθει. Καλά να πάθει, αφού έτσι κι αλλιώς ήταν ομάδα. Βρωμιάρα. Βρωμιάρα, όπως τα λέμε. Βρωμιάρα. Βρωμούσε. Καταρχήν, τα μεγάλα ευχαριστώ σε αυτή την ομάδα που έφτασε πολύ, πολύ, στα πολύ ψηλά της. Έπαιξε μπαλάρα εχθές. Ναι, όντως. Πιο ψηλά δεν μπορούσε να πάει, πιστεύω. Δηλαδή, με τίποτα δεν μπορούσε. Δεν έχει αντοχές. Είναι εκτέλεση πρόβλημα. Δεύτερον. Άτυχη ήταν χτες, φίλε. Δεν ήταν άτυχη. Δεν ήταν άτυχη. Το Μασούτ σε κακότητα. Η εικόνα των δύο αγώνων λέω ότι είναι θέμα ατυχίας. Όχι. Δεν είναι καθόλου. Όταν δεν μπορείς να πάρεις το πρώτο παιχνίδι μέσα στο σπίτι σου, τώρα τι ζητάς. Ρε φίλε, μάτια έχασες. Βράσε. Μια επίθεση κάνανε αυτοί, βάλαν κόλλο. Με το Μασούτ δεκάρι τώρα, μπορεί καλά λέει τώρα. Με το Μασούτ δεκάρι και το φουκαρά το Μπακασέτα εξτρέμ. Δεν τραβάει. Ο Λάζαρος
Θα λιώσει τα κοκαλά του. Εγώ πιστεύω ότι αυτό, άμα ήταν ο Λάζαρος, θα πετύχει γκολ μέχρι το τέλος. Ναι, αλλά πού να κάνει και ο Λάζαρος βιολογικά. 70 λεπτά έπαιξε ο Λάζαρος. Δεν μπορώ, μπορούσε το πρέπει παιδί. Να παίξει τη Δευτέρα. Ωραία. Δεύτερον, ανασυγκρότηση δυνάμεων, γιατί έχουμε μπροστά μας άλλους δύο στόχους. Και τρίτον, θα έρθω σε ντούμπα να την κρεμίσω και να το σηκώσω. Ναι, θα κάνεις ανακαίνιση μετά, για να δούμε. Ναι, τώρα μια που χτίζω την Αγία Σοφιά, αυτό ευκαιρία είναι να. Να γκρεμίσει και την ντούμπα. Να γκρεμίσω και την ντούμπα. Μα σημαίνει είμαστε εμείς. Άνα δω. Πάντως, εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Γιατί πιστεύω ότι θα δω και θα το πάρω εγώ μέσα στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι οι δύο εισάξιες ομάδες που πρέπει να κοντραχτυπηθούν για το πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Κοντάροχτυπηθούν. Και με τον Ατρόμητο πιστεύω ότι αυτό που λέει ο Κώστας θα κάνει παίκτη σταλικό στην δουλειά για την ΑΕΚ. Να είσαι καλά. Σε αυτό. Έγινε. Γεια σας. Την Κυριακή όλη στήρα 4 με κουστούμια. Λέει 8-8-8. Αρχιλιγούρι κόκκινα. Θες και 1000 ευρώ για να Αρχιλιγούρι κόκκινα. Τραπέζι λέει. 1000 ευρώ δεν έχεις στη τσέπη σου. Τα γάρι πινάλα ή πινάλα. Χορτάτο είμαι, φίλε. Πάντω δεν κόκκινα είναι πραγματικά και να θέλει να τα ζητήσει επικοινωνιακά, γίνεσαι ρόμπα. Ξέρει γιατί γίνεσαι ρόμπα. Okay. Γιατί γίνεσαι και αντιπαθή. Δώσε μα χιλιάρικα να έρθω. Δηλαδή είσαι και άνθρωπο. Για να τα πάρει πρέπει να έχει και τρόπο, ρε. Σωστά, εσύ ξέρει καλύτερα. Άνθρωπο γουρούνι. Να χαθεί για δουλειά είσαι. Προγραμματιστή από Αθήνα. Η αλαζονία είναι κακό πράγμα. Απαγορευτικό για να πάω ξαναλέει τον Ολυμπιακό Μαδούλα. Όπω και αν είναι αυτέ. Για τώρα το λέει. Τα μάτσα αυτά είναι ντέρμπι. Ναι, για τώρα το λέει. Κεφάλι, να μην υπάρχει καμιά ανώμαλη προσγείωση. Για τώρα το λέει. Ραπτόπουλε, γιατί δεν βρει άλλου εκπομπέ σου. Φοβάσαι τα δικαστήρια, φοβάσαι. Μπρουτ, μην τον απαντά. 952 απαντάω πάρα πολύ ειλικρινέστατα. Έχω πληρώσει πολλά σε πρόστιμα και έχω 4 εκπληκτικούς δικηγόρους, Κλοπ, Γρόλιο, Κούγια. Με έχουν μάθει πώς να χειρίζομαι τη γλώσσα καλά, αρκετά. Ο Χιλιτίδης μου ρίχνει κανένα πλάγιο, ξέρω και το βράδυ, και εκεί τη γλιτώνω. Οπότε έχω μάθει σε αυτή την ηλικία να τη γλιτώνω. Σε πειράζει. Όσο πληρώσαμε. Ό,τι πληρώσαμε. Πάει. Ναι. Τελείωσε. Ορίστε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι. Εσύ είσαι, ναι. Έλα, γεια σας. Από τα πεζά νομού Ηρακλείου, Όφη και ΠΑΟΚ. Κριτικός είσαι? Ναι. Γιατί η κριτική είστε υποτακτική? Γιατί σε ΠΑΣΟΚ, σε Παναθηναϊκό, σε Βαρδινογιάννηδες. Μόνοι σας δεν μπορείτε, μόνοι σας. Κώστα, για άλλο θα μιλήσουμε. Α, θες άλλο πράγμα, εντάξει. Ναι. Θα μιλήσουμε γιατί αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι? Στο Δημαρχείο έχετε 7 η ώρα. Ποιος? Ο Μπουτάρης, ναι. Δύο-τρεις Σκοπιανοί και το Ουράνιο Τόξο. Το Ουράνιο Τόξο τι είναι αυτό? Αυτή εδώ. Τι είναι αυτό το Ουράνιο? Είναι φιλοσκοπιανή οργάνωση. Το ξέρει ναι. Ο Γρηγόρης. Οπότε τι θα κάνουν, δουλειά? 7 η ώρα, ναι, θα κάνουν μια δουλειά. Συνάντηση. Αν για είναι γερός ο Μπουτάρης. Κάτσε ρε φίλε, ένα λεπτό. Γιατί θα την κάνουν τη συνάντηση, για δουλειά? Είναι για να δώσουν το όνομα. Για να δώσουν το όνομα. Ναι. Δηλαδή, επειδή άμα δεν έρθει το Ουράνιο Τόξο, δηλαδή. Με τον Μπουτάρι δεν θα το δώσουν το όνομα. Άκου, ο παππούς μου σκοτώθηκε έξω από τον Άγρα. Κριτικός. Εμένα πέθανε από καρκίνο του εντέρου ο παππούς μου. Άκου. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εγώ δεν. Ο άλλος έπαθε κεφαλικό. Δεν τι με νοιάζει εμένα πώς πέθανε ο παππούς μου. Δεν καταλαβαίνω. Άκου τώρα. Ναι. Αλλά τώρα λέω τώρα εγώ. Ναι. Σαν. Όχι σαν κριτικό, σαν Έλληνας. Σαν Θεσσαλονίκη. Σε πιάσε ο πόνος εσένα από την Κρήτη, ναι. Είναι ντροπή, ναι. Να αφήσουν στο Δημαρχείο να γίνει μια τέτοια συνδιάλεξη. Ναι. Τι να κάνουν, να πάνε τους δίνουνε? Όχι. Τι να κάνουν. Να το θερμάρουν. Να μην τους αφήσουν να μπουν μέσα. Για καλά, πρόκληση βίας κόβεσαι. Εγώ άλλα πρόστιμα δεν πληρώνω. Καλά να κάνει και να κάνει ό,τι θέλει με τους Σκοπιανούς. Για εμπορικούς λόγους ο κύριος, πώς το λένε, Μπουτάρης. Γιατί και εμείς που είμαστε απλοί πολίτες, για τα δικά μας συμφέροντα, χτίζουμε εταιρείες στα Σκόπια, πάμε φτιάχνουμε τα δόντια στα Σκόπια και παίζουμε καζίνο στα Σκόπια. Σαν τι σε πειράζει που θα έρθει ο Τόξος, πώς το λένε. Τι είναι ο Τόξος, ρε. Ο Ουράνιος Τόξος. Α, παρατήστε με ήσυχο, ρε. Mm. Πάμε επόμενη γραμμή. Κοιτάξτε τα σπίτια σας να είστε καλά και μη χρωστάτε δεξιά και αριστερά. Αχ, ζώστε την Ελλάδα σε από την Κρήτη. 4 τόνους χασίσια στα ζωνιανά. Ζώστε την Ελλάδα εσύ και την αυτήν. Πάμε να δίνουμε το δήμαρχο. 3 εμφράγματα έπαθε, έτοιμος να πεθάνει ήταν. Λέγε ρε φίλε. Πρόκληση βίας όχι σε αυτή την εκπομπή. Καλημέρα. Και εμείς θα τα ακούμε. Βαραβάς. Μόγκολος. Έλα φίλε, Μόγκολος εδώ. Παντάει. Εχθές έβαλε χέρι ο άλλος στην τηλεόραση. Ποια τηλεόραση? Εχθές που βγήκε στην τηλεόραση. Ο Κυρνίκος.
Ποιος Κυρνίκος? Όχι, ο Κυρνίκος σήμερα θα βγει. Άσχετος είναι, φίλε. Ό,τι και να πιάσει, άσχετος είναι. Τι μου είπε όταν έλεγα για τα δάχτυλα της Τζόρτζια, τα χοντρά. Ναι. Όχι, όχι, το μπλουζάκι που φορούσε. Α, το κόκκινο μπλουζάκι. Ναι, ναι. Και μου λε, θα έχω παραλλαγή την Κυριακή. Έτσι, μπράβο. Πήγα προπόνηση σήμερα με το μπλουζάκι. Ο Τσουκάντζαλη, τι κάνει δίπλα σου, ο Τσουκάντζαλη? Ο Τσουκάντζαλη βλέπει γυμνέ στο Facebook. Λοιπόν, την Κυριακή η Τούμπα θα καεί. Όχι από χαρτάκια πάντως. Από παντού θα καεί. Σιγά λαλά, χαρτάκια θα γυμώνω, λαλά. Ωπα, τι είμαστε ρε στον υπηαγωγείο. Δεν ξέρω, λαλά, δεν ξέρω, χαρτάκια. Τίποτα, θα πέφτουνε μολότοφ, δακρυγόνα. Όχι, πρόκληση βίας κόβεσαι. Όχι σε αυτή την εκπομπή, χαρτάκια θα έχει, λαλά. Και πιάνω εξή, λαλά. Όχι. Ορίστε. Εγώ πρόστιμο ξανά δεν τρώω, ούτε για πρόκληση βίας. Όχι, σας παρακαλώ τέτοια πράγματα. Ναι. Όχι, 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 σας παρακαλώ. Λαλά. Ορίστε. Ναι. Ναι. Λαλά. Ναι. Παρακαλώ. Έλα ρε φίλε. Ναι, μας ακούς? Σας ακούμε, ναι. Για ακούστε λίγο. Πάμε, επόμενη γραμμή, δεν ακούγεσαι. Πολύ χαμηλό ήταν. Χαμηλό ήταν, φίλε. Ναι. Α, χαμηλό. Πολύ χαμηλό ήταν. Λέγε, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσε, πάμε στον επόμενο. Ταχύτατα. Ναι. Εγώ. Εσύ. Αεκάρα, ολέ, εδώ θα πάρω πρωτάθλημα φέτος. Έρχομαι στην Τούμπα να σου πιω το αίμα, Παοκτζή. Τι έρχεσαι να πιεις το αίμα? Σιγάρε βαμπύρες. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι γίνεται? Πολλούς αεξίδες ξεθάψαμε τον τελευταίο μήνα, ναι, σε αυτή την εκπομπή να πούμε. Μπράβο. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Αρχικά θα ήθελα σας παρακαλώ να στείλω τα πολλά θερμά χαιρετίσματά μου. Αν μπορείς κλείσε λίγο ραδιόφωνο ή υπολογιστή. Μη μας φρενάρεις κι εσύ και ο κόκκινος, ρε φίλε. Πάμε γρήγορα. Λέγε. Εγώ τώρα μιλάω τελικά. Μάλιστα, πάρ' τις γραμμές. Αλλά κλείσε ραδιόφωνο. Πολύ ωραία. Αρχικά, ρε Ραπτόπουλε, λίγο σεβασμό στο κριτικό. Καταρχήν Θεσσαλονίκη εμείς αγαπάμε Κρήτη. Δεν την γουστάρω μία. Άμα εσύ δεν την γουστάρεις όμως. Και τι να σε κάνω δηλαδή. Την αγάπη, γιατί να την αγαπήσω την Κρήτη. Τι συμφέρον έχω από την Κρήτη εγώ για να την αγαπήσω, δηλαδή τι με έκανε? Είμαστε Έλληνες. Τι είμαστε? Έλληνες. Και αν δεν αισθάνεσαι Έλληνας, θα πας εκεί που αισθάνεσαι. Τους Πειραιώτες τους γουστάρεις? Τους Πειραιώτες. Τους Πειραιώτες. Τους Πατρινούς. Τους Πατρινούς, ναι. Τους Πειραιώτες λόγω Ολυμπιακού έχω κάτι. Αλλά δεν. Και εγώ δεν γουστάρω τους Κρητικούς, για με βάλεις. Όμως θα σεβόμουν ένα γεροντότερο, φίλε. Γεροντότερο. Έτσι φαινόταν από τη φωνή ο άνθρωπος. Τρία χρόνια πιο μεγάλος είμαι εγώ. Έστω. Εντάξει, γιατί δηλαδή να το μιλήσει. Τι να μας πει μωρό κριτικός τώρα. Ωραία, για να μην με κόψετε λίγο ένα μισό λεπτό. Δεν θέλω να σε κόψω. Η κριτική, μαγιά-μαγιά και η προμήθεια από το Πασόκ από τη μια, προσκυνάγαν τον Βαρδινογιάννη από την άλλη, τώρα προσκυνάνε τον Σαββίδη. Προσκυνητές είναι τώρα. Λίγους λεβέντες γνώρισα εγώ. Δεν μου λες, φαντάζεσαι έχεις πάει. Φρούτα και φρούτα υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Ναι, και παντού παγκοσμίω. Άλλοι γιατί... είναι έτσι, άλλοι είναι αλλιώς. Σιγά μωρέ το κριτικό, μωρέ. Σιγά μωρέ τώρα. Εσύ απλά έχεις τώρα βγάλει δηλαδή πόρισμα για όλη τη μερίδα. Ναι, ναι. Έχεις πάρει μέσα όλους στο καζάνι. Δεν τους γουστάρω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ήθελα να πω. Προσκυνούν τους Αμερικάνους εκεί στις βάσεις εκεί. Άντε μπράβο τώρα. Άντε λοιπόν, τώρα, κριτική τώρα. Ακούς, λέγε. Θέλω να μου πείτε. Λέγε. Τι άνθρωποι είναι οι Ολυμπιακοί. Και οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες και κυρίως οι οπαδοί. Όταν βγάζουν στις εφημερίδες τους ότι? Για τον Αρετόπουλο, ναι, και λένε θρασίτατα, ας πούμε, ότι βάλανε 100% υπέρ του Πάπου, ναι, τον Αρετόπουλο. Ποιο θα σου πω, θα σου πω. Αυτό που είναι σε συνδέσμιση του Ολυμπιακού, άλλοθι. Είπε στον Ήβιτς, μην βγείτε γιατί θα το λήξω, και ναι, πάει και του λέει ξανά, του είπε τα γνωστά. Άμα δεν βγείτε θα τιμωρηθεί ο Πάπου. Λοιπόν, άκου εδώ εμένα. Ναι. Οι Καραπαπάδες, οι Μαρινάκηδες και αυτοί εδώ που είναι στη διοίκηση και τα λοιπά, ψάχνουν άλλοθι. Καλά, στάντα, ναι. Αλλά δεν πιστεύω ότι η πλατιά μάζα των οπαδών του Ολυμπιακού φίλων μασάει από τα κρακιοσλίκια του Καράπαπα και του Μαρινάκη. Να παραλλάξουν ομάδα τότε να τους πεις. Όχι, ξέρουν οι Ολυμπιακοί ότι δύο χρόνια ο χοντρός είναι για διώξιμο, είναι για φευγιό. Ναι. Ξέρουν ότι η ομάδα τους δεν είναι καλή, ξέρουν ότι η ομάδα τους δεν δικαιούται το πρωτάθλημα και συχαίνονται ένα μεγάλο ποσοστό τα κρακιοσλίκια του Καράπαπα και του Μαρινάκη στο να κλαίνε ότι κάτι τους κάνανε. Μια τελευταία ερώτηση σε αυτό που λες. Παρακαλώ. Όλοι αυτοί που ξέρουν που λες όλα αυτά για τους Μαρινάκηδες και τα λοιπά. Ναι. Αύριο. Ναι. Θα σου πούνε, εγώ αγόρι έχω πάρει 40 πρωταθλήματα. Αυτό, εσύ τι έχεις πάρει. Αυτό μπορεί να το πούνε. Αλλά να μασίσουνε από Καράπαπα και Μαρινάκη ότι κάτι τους κάναν και τους αδικήσανε, νομίζω ότι στους 1000 Ολυμπιακούς να μασίσει ο ένας. Έφυγε. Και τι με νοιάζει εμένα όταν δεν μασάνε. Οι Ολυμπιακοί τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω κάτω από τα βλάκια τι γίνεται.
Δεν μασάνε από απ' τα κλάματα του Μαρινάκη και ότι ο Αρετόπουλος τι έχει γάλα. Και τι ο Αρετόπουλος. Κάνε τον γκόμενα δικιά σου τον Αρετόπουλο. Παρακαλώ. Τον είχες γκόμενα τόσα χρόνια. Παρακαλώ. Σου φύγε με τον άλλον τώρα και κλαις. Τον είχες γκόμενα τον Αρετόπουλο, Ολυμπιακέ. Τώρα τι έγινε, ανοίγει τα πόδια στον ΠΑΟΚ ο Αρετόπουλος. Ο Αρετόπουλος και ο κάθε Αρετόπουλος τα πόδια θα τα ανοίξει εκεί που έχει εξουσία, κύριε. Πάμε προς το τέλος, καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα. Πού ζεις εσύ, τι έγινε. Καλημέρα στο Παφή, να τι κάνουμε. Α, μια χαρά. Μίλησα με έναν εκτροφέα σκύλων στη Θεσσαλονίκη, ένα φιλαράκι μου. Ναι. Γιατί από ό,τι μου είπαν, αυτό το φαινόμενο που είπατε για το σκυλί με το μουστάκι. Ναι. Είναι συχνό φαινόμενο και ταλανίζει την πόλη της Θεσσαλονίκης εδώ και χρόνια. Αυτό το σκυλί το ξαναπιάσανε δαγκόνη, αλλά τη γλίτωσε την προηγούμενη φορά. Τη γλίτωσε. Αυτό το σκυλί ξαναδάγκασε και άφησε μουστάκι σε άλλο φυσβέρκο. Κοίταξε, εμένα. Χοντρό φυσβέρκο, πιο δυνατό. Πολύ, πολύ χοντρό. Ο φίλος μου αυτός είναι και μπόγιας, πώς λένε αυτούς που μαζεύουν και τα σιγιά τα λυσσασμένα, που λέει ότι εθεάδη ανατολικά της Θεσσαλονίκης η Γρηγορίου Πέμπτου και στην Κηφισιά Καλαμαριάς, λέει, είναι δύο περιοχές που συχνά κυκλοφορεί και λέει τον έχουν δει. Είναι αδέσποτο σκυλί και το μουστάκι δεν το ξύρισε. Αυτό δεν το πήγανε στο Χατζινάκο να το ξυρίσουν το μουστάκι. Είναι σκυλί να το ξυρίζουν το μουστάκι. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και πρέπει να κρατάει. Πρέπει να κρατάει και αρχείο, λέει, με τα δαγκώματα που έχει το σκυλί και επενέβεται. Στο Paybook, στο Paybook του βιβλίου έχει δύο δυνατά δαγκώματα. Τώρα τα ψιλολόγια τα ξέρω. Πάντω παλέτα δεν μπόρεσε να δακώσει. Όχι. Παλέτα. Επίσης, από ό,τι ξέρω, λέει, σε κάτι 5x5 ανατολικά της Θεσσαλονίκης που έχουν πισίνα και στην παραλία των Φλογητών, έχει κάνει κάτι χεριές, έχει κολυμπήσει και εκεί, λέει. Δεν δαγκώνει μόνο. Ψιλοδαγκώματα είναι εκεί. Κάνει και χεριές, κολυμπάει κιόλας, καταλάβες. Γύρισε ο Ντέντζερης και βρήκε το καπάκι. Καλά. Θέλω να πω κάτι για τους φίλους μου τους Παοξίδες. Ναι. Έχω ένα φίλο Παοξί. Ή λέει θα πάω στη Τούμπα, Ολυμπιακό, στο κατεστημένο του λιμανιού, θα τους δείξουμε, θα τους κάνουμε. Το λέω, ρε, εσύ, αφού είπε ο πρόεδρος, λέει, όχι πίσω και τέτοια. Μου κάνει, αου, αου. Καρτάκια, λαλά, λαλά. Μα δεν θα φωνάξει, δεν θα φωνάξει. Λαλά, κλείσε, λαλά, καρτάκια, λαλαλά. Αου. Είπανε, κάνανε, αου, γι' αυτό το μάτς μόνο. Αου, λέγε. Ναι, έπεσες επόμενος, ναι. Κόκκινε, τι έγινε, βυθίστηκε στο ζάχαρο, τι έγινε. Ναι. Ναι. Είναι η ώρα, ανεβαίνει το ζάχαρο. Έτσι, μπράβο. Τον βλέπω εκεί, κύριε, στο μαξιλάρι, να πούμε, ναι. Άσε, κι εγώ την παθαίνω, Κωστή, άστο να. Μετά τις 3 και 4 αρχίζουν τα γράδα από το τσίμπουρο και μπαίνουν στο αίμα, ναι. Λέγε. Είναι, ναι, ναι. Δεν μου λες, καλά που δηλαδή ο Σουάρες το ξυρίζει κόντρα με το μουστάκι, γιατί θα είχαμε πολλές μολύσεις. Τον καημένο τον Τίμη, τον καημένο τον Τίμη, το λυπήθηκε η ψυχούλα μου. Το βάλα και κάτι λευκοπλάστε εκεί, κάτι λέοντος, κάτι αυτά τον βάλα. Ειδικά για μουστάκι να πούμε, ναι. Ναι. Καλά, Κωστή, όμως με απογοητεύεις τώρα. Γιατί αγόρι, γιατί μπόι. Γιατί εγώ πίστευα ότι πάντα ήσουν υπέρ της βίας, ρε παιδί μου. Εγώ σ' άκουγα κάτι ασκόνα εκεί να βάλουν το Παπαθανασάκι μέσα και να τον στείλουν οι Ηρακλειδείς και τέτοια. Τώρα μου τα αλλάζει. Τώρα λαλά. Τώρα λαλά έχει. Λαλαλαλαλα. Χαρτάκια, τόνοι χαρτιών. Πρέπει να τους πούμε. Τόνοι χαρτιών θα μπουν στην Τούμπα όταν περάσουν οι ομάδες. Υπάρχει κάποτε σχέδιο των σεκιουριτάδων. Δεν ξέρω πώς μου το έπανε να πούμε εκεί. Να μην μπει τίποτα μες στην Τούμπα, αλλά αν μπει κάτι να μην εκτοξευτεί. Πώς θα γίνει αυτό. Έτσι. Θα τα πιάνουν όπως το τέτοιο. Θα φέρουν τίποτα. Πώς λένε αυτούς που πιάνουν την μπάλα από το αμερικάνικο το τέτοιο μωρέ. Το ναι. Baseball. Ναι. Πρέπει να τα πιάνουν. Ναι. Δεν μου λες. Ναι. Θυμάστε κάποτε οι Παοξίδες στην Καζούρα που μας κάνανε, γιατί Αργιανός είμαι. Τότε με τα χαρτάκια στο παλέ. Λαλά. Πολύ λαλά, ε. Ναι, λαλά. Και για να κλείσω να μην μακρηγορώ. Εμείς τώρα οι Αριανοί, πες μας ένα καλό προορισμό να πάμε μετά το Μάιο. Γιατί πρέπει να ετοιμάζουμε εισιτήρια. Δεν θα αντέξουμε την κατάσταση. Ιόνιο Πέλαγο. Πιο μακριά και εκεί θα βρεθούνε. Θα βρεθούνε, λες. Να πάτε στο Χιούστον. Θα πάμε, πρέπει να πάμε στο Χιούστον. Μαζί με τον Ψηφίδη. Χαιρετώ, γεια. Παρακαλώ. Έχουμε σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Χιούστον. Όχι, ρε, μη λες τέτοια, ρε, θα πάμε το στο Χιούστον. Έλα, φίλε. Γεια σας. Καλώς τον.
Να είστε καλά, να πούμε. Την τρυπήθηκα μα κατά την παρέα, να πούμε. Σα αγαπάμε, Στέλιο από Σταυρούπολη. Μέσα είσαι. Όχι μέσα. Αλλά εδώ γεννήθηκα, τι να κάνω. Ναι, γιατί σε ακούω λίγο βαρύ, ναι. Μήπως έπιασαν με κανένα χάπι τώρα μεσημέρι. Μόνο, όχι. Μόνο τα παιδιά, τα δικά μας να πούμε τα παόκια, γιατί και εγώ θα είμαι στην 4. Και εσύ λαλά θα κάνεις. Ναι, τι θα κάνω, θα κάνω την κότα τώρα για να περάσει, να μου τα κάνουμε. Από το φόβο σου δηλαδή δεν κάνεις άλλα και κάνεις λαλά. Όχι, γιατί από τι άλλο να πούμε. Α, μπράβο. Αν δεν φοβόσουν, θα τα έκανες λίμπα και λαλά. Ναι. Όχι, δεν θα έκανα άσχημο στην ομάδα. Αλλά όχι να μας. Όχι, γιατί όταν έλεγα εγώ του στήρα 10, βάλτε τον Παπαθανασάκη ρε παιδιά σε μια ασκόνα 12. Μα λέει, μας έχουν τύλιξει μια κόλλα χαρτί, μας κυνηγάνε λέει. Λαλά. Ναι, το ασκόνα που λες τα ποντιακά λέει ασκόνα αυτόν. Ναι. Τα δικά μας τα παιδιά. Ναι. Να είναι όμορφα να πούμε special. Έχω πολλούς φίλους να πούμε και αγαπητούς να πούμε. Ναι. Τόσα χρόνια και με ξέρουν όσοι με ακούμε, ξέρουν και λαϊκατζίδες και πεταζίδες και από όλοι το ενόγειο. Ηρεμία, ψυχραιμία και να κοιτάμε πάντα κάθε αγώνα με αγώνα. Τον αγώνα αυτό να κοιτάμε εμείς. Αυτό μας match, match. Τώρα. Good. Μετά μας ενδιαφέρει ο επόμενος. Ερώτηση. Πιστεύεις ότι είναι το μισό πρωτάθλημα αυτό το παιχνίδι? Ναι, το πιστεύω. Τι κρύα ερώτηση σου έκανε, ρε φίλε. Σκέψου έτσι εδώ και τον ατρόμητο του Ρουάντα και έχει βάλει να πούμε γκολ να πούμε. Και δεν μπορούν τα χανούμια να πούμε να του γυρίσουν. Χανούμια, όπ. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, οι αεξίδες. Οι αεξίδες, γιατί άμα σε πούνε σε ένα. Τίποτα καμιά λέξη προ άγκυρα μεριά, πρέπει να του κλείσω εγώ, ναι. Ναι, εντάξει, συγγνώμη, άμα είπα κάτι ανακαλύπτω. Όχι, επειδή είναι. Ευγενικό σου άνθρωπο. Ευγενικό σου άνθρωπο, θα θυμηθεί δεν είσαι ευγενικό. Γιατί επειδή σου λέει μια λέξη. Και Τούρκο θα του κλείσει. Ενώ το χανούμι δεν το κλείνει. Αυτό είναι. Τούρκο είναι αντεθνικό. Ναι, γιατί όταν μα λέει Τούρκο. Του κουλίκι τι είναι, αντεθνικό. Η γριά τι είναι, αντιτουριστικό τι είναι. Δεν είναι παιδιά, έλεο. Όχι, ρε, έλεο. Σ' ακούει όλο ο κόσμο. Δεν κάνει διαφορά. Το ζώο που έχω στη ζωή. Μιλάει τώρα για γιατρό. Έμεινε από το ζάχαρο κόκκινε στάσιμο στην πόλη. Στην πόλη έμεινε στάσιμο. Χανούμι κόβεται. Τούρκο κόβεται, γριά κόβεται, σκουλίκι κόβεται, βάζελο κόβεται, όλα θα τα κόβεται. Τι κάνει στο σταυρό σου. Μεγαλικά και πιάνω θα μα. Τι κάνει στο σταυρό σου. Αρθεί ο Παΐσιος σε δώσει φώτιση. Πάει ο Παΐσιος, πέθανε. Πάμε, ναι. Έλα, ρε Γρηγόρη. Έλα, λεφτά. Λύκειο Ελληνίδων καταντήσαμε για τον Παράκηλο. Τι είναι αυτά, ρε Παράκηλο. Σε χαλάει. Τα χαρτάκια σε χαλάνε, λαλά. Χαρτάκια. Ναι, ρε. Τι χαρτάκια, ρε φίλε. Τι θε να πετάς, ρε. Του το δώσανε κάτι. Τι θε να πετάς, ρε. Τηλεφωνικούς καταλόγους τώρα, αυτό πλέον να κόβει. Τι θε. Έχει κάτι τηλεφωνικούς καταλόγους εκεί το 100. Κόβε και εσύ, λέει. Κόβε και εσύ να το κόβω τώρα. Χαρτάκια. Τα ακούτε. Κόβε και εσύ. Κόβω χαρτάκια. Κακό είναι, δεν κατάλαβα. Λαλά. Γρηγόρη. Έλα. Σου στέλνω αύριο. Το μπλοκ των επιταγών μου, βάλε ό,τι ποσό θες. Αύριο είναι αργά. Όχι, για να παρουσιαστείς κάπου δηλαδή, αυτό θέλω να πει. Θα έχει πέσει. Ναι, φίλε, θα, έχει... Να πω. Θα έχει πέσει πολύ απόδοση. Να σου το πω, ό,τι ποσό θες βάλε. Πενταψήφιο, εξαψήφιο δεν με νοιάζει. Ξέρω, αλλά σου λέω ότι αύριο η απόδοση θα έχει πέσει. Πόσο θες, πόσα θες. Δε, στην Καστοριά θέλει 1000 ευρώ, εσύ που αν τον πας. Δεν θα με πάει για το στοίχημα, μιλάει. Τα ίμια εκεί με τον Αλέξανδρο να φυλάγουν τα ίμια. Να πάει στα ίμια να πάρει. Για το στοίχημα, λέει. Για το στοίχημα. Πού να καταλάβει εσύ. Καλά. Για το στοίχημα. Όσο για αύριο, ρε παιδί. Πολλά στοίχηματα κέρδισε. Τα παπούτσια 5 χρονών είναι αυτά που έχει. Αυτά που έχω. Τι όλε έχουν φτάρει η φτέρνα δίκα να πόξω. Φετινά. Είναι ένα πολύ ήσυχο μα. Ναι. Καλά. Λαλά. Κλείσε. Κλείσε βρωμαστικιατζή. Κλείσε. Λαϊκατζή. Κλείσε. Και κόψε καμιά απόδειξη εκεί στη λαϊκή. Έλα. Πάμε στον επόμενο. Και άμα δεν κόψω, σε κανένα δεν πάμε. Δεν πάμε σε κανένα. Να ψάξω να βρω την απόδοση. Αυτά είναι. Σε αυτά είσαι με μαέστρο. Να δεις ότι μπορεί να έχει κατέβει κιόλα. Ποιο να κατέβει, ο Άσο. Να έχει πέσει η απόδοση του Πάου. Μην πω εγώ, σου λέω πήγε πιο πάνω. Να πήγε πιο πάνω. Έτσι λέω εγώ. Εσύ δεν το ποντάρει. Τι να κάνω. Εσύ είπε ψέματα χθε 1000 ευρώ το έβαλε. Μετά είπε 100 ευρώ. Μετά είπε θα βάλει. Εδώ στου ρεπόρτερ στο Θοβλέτο 1000 ευρώ έπεσε. Έπεσε ήδη. Έπεσε. Πώ είναι. 1,80. 1,80. No. Value bet να πούμε. 1,80. Ναι. Θα πέσει κι άλλο. Εσύ λες ότι θα ανέβει. Ξέρω εγώ. Ορίστε. Από πόσο έπεσε 1,80. Από 1,85. Στον ΟΠΑΠ. Στον ΟΠΑΠ έπεσε 1,80. 1,55 θα καταλήξει. Έλα παλικάρι μου που θα καταλήξει 1,55. Λες. Στο διαβάζω επακριβώς και σου λέω και το μέλλον. Το μέλλον μου λες. Έχω χαρτομάντησα εγώ και το βράδυ μου πει το μέλλον. Καλά να την κάνεις. Εγώ στο λέω δωρεάν. Δωρεάν. Εσύ πλήρωσε. Εσύ θέλεις 1000 ευρώ να πας στην Καστοριά.
Θα πάω από εδώ μέχρι την Καστοριά. Παρατήσω το σπίτι μου για το παρατήσω τζάμπα. Μα τα συντρίζαν τζάμπα, λέει. Ρε φίλε, εδώ δεν μπορώ να φάω. Τι είμαι. Τζάμπα. Ρε φίλε, δηλαδή δεν κατάλαβε. Για ένα γεύμα πρέπει να κάνω 250 χιλιόμετρα. Ξύπνησε, βλέπω. Θε και λεφτά από πάνω. Δεν πάμε καλά. Γιατί πρέπει για 20... Να το κάνω διαφήμιση τζάμπα. Όχι, ρε, θα σε κεράσει καρδούμπα γι' αυτό. Επειδή άμα κεράσει. Ε, βέβαια. Θα το κάνω διαφήμιση. Ε, ναι. Εσύ πα να κάνει διαφήμιση επειδή θα φας. Θα φάω. Ρώτησα κάτι, επειδή θα φας. Το ίδιο είμαστε, τι. Τι είσαι, δηλαδή, για πες μου. Ε? Τι είσαι. Το ίδιο θα πάρουμε. Τι είσαι. Πόσο μπορεί να αξιολογήσει. Εσύ τι είσαι. Δηλαδή, αν πάω στην Καστοριά, πόσα εσύ πρέπει να. Εσύ δεν θες να. Εγώ, όπως είδες, τα μοίρασα. Από μισά θα πάρουμε. Εντάξει. Τελείως. Εγώ τα μοίρασα. Αυτό έκανα. Ήθελα να καταλάβω. Εσύ θα τα ζητούσε ή όχι. Όχι, ρε φίλε. Δεν θα τα ζητούσε τα χίλια. Όχι. Θα πήγαινε ζάμπα. Θα πήγαινε ζάμπα, ναι, ζάμπα. Ζάμπα. Μαρίνα Μπίκου για ειδήσει. Γιατί η ανθρώπινη σχέση μετράει πιο πολύ από τα λεφτά, ρε. Ζάμπα. Ε, εμένα λες τσιγκούναρα, αλλά εσύ ήθελες 1000 ευρώ στην Καστοριά να πας, ε. Για την τροπή. Μήπως και μασάζ θα σου κάνουν τα μέσα, δεν λες εκεί. Ζάμπα. Ε, κάτσε από εκεί, ρε. Και αυτά τα λένε εκτός αέρα, ρε κόκκινε. Δεν τα λένε στον αέρα. Γίνεσαι και αντιπαθητικός. Άλλο 1000 ευρώ. Το ζάμπα πέθανε. Άθρο 1000 ευρώ. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με καναλάκι για λαμά και δήμου. Καλό Σαββατοκύριακο.